Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Στους 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Στρέγιας, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Στην ηχοληψία Βασίλης Καβαδίας, πολύτιμος συνεργάτης όπως κάθε φορά. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά από τις 8 μέχρι τις 10. Τώρα εντάξει, 8 και 20 πήγε. Λίγο ο κύριος Ματζούκης, λίγο οι διαφημίσεις, λίγο το έκσταση εξτανό. 8 και 20, κύριε Τρέγια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους σας. Όπως είπε και ο Ζαχουά, έως και τις 10 θα είμαστε εδώ συντροφιά παρέτσα μαζί σας με πολλά θεματάκια και σήμερα. Ποδοσφαιριστές έρχονται για τον Άρη, ποδοσφαιριστές προτείνονται για τον ΠΑΟΚ. Παλιοί προπονητές θεματοφυλάκων του Ολυμπιακού έρχονται προς Θεσσαλονίκη μεριά. Mm-hmm. Έχουμε πολλά θεματάκια. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη πολλά. Του Ολυμπιακού, όταν ακούτε, ναι. Ξέρετε ποια ομάδα έρχεται. Είναι ευκολονόητο, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Τι έρχεται, ποιος έρχεται, προπονητής? Ο Ράντος. Ο Ράντος. Του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού τι έρχεται, να γίνει. Πού έρχεται, εσύ που λες να έρχεται, στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, καλά, βέβαια. Σωστά. Ποιος έχει, ποια ομάδα της πόλης έχει χοντρό αλυσβερίσει και άριστη σχέση με την ομάδα του Ολυμπιακού. Ποιος, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Πολύ σωστά μάντεψες. Ο ΠΑΟΚ. Άρα στον ΠΑΟΚ θα έρθει ο Ράντος. Εντάξει, ό,τι πεις. Τη Ράντο την ξέρω, το Ράντο δεν το ξέρω. Το Ράντο δεν ξέρει. Το Ράντο, τον παλιό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και εθνική έπαιξε. Πιερικό που είχε παίξει. Δεν θυμάμαι. Ναι, τέλος πάντων, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Καμιά Βέρεια μπορεί να έχει παίξει, γιατί αυτό το τρίπτυχο παίζει. Είναι της μόδας τελευταία. Με Ραούλ Μπράβο, με Καρυπίδη, με Ολυμπιακό. Ελπίζω να μην πάρουμε και τον προπονητή του Ολυμπιακού και σας μιμηθούμε. Έξω αυτό που έχει. Εντάξει, Ζάχο, μας κατακρίνει μια φορά έγινε ένα λάθος. Εντάξει, ρε Τρέγια. Το ξεχάσαμε. Εσύ το ξέχασε. Εγώ είμαι εδώ να στο τιμίζω, δεν πειράζει. Οι σαραντάριδες τότε έχουν πεθάνει όλοι όταν έγινε. Πού να φας τη γλώσσα σου, βρε κατσίκι. Δηλαδή, εντάξει, ρε. Οι σαραντάριδες τότε. Οι σαραντάριδες τότε. Ναι, όχι, γιατί τώρα είναι 75. 80. Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε στους υποστηρικτές. Μήπως δεν μετράει και αυτό, ρε Τρέγια, γενικάς πόλεμος. Κοίταξε, εμένα μην τα λες αυτά. Σε μένα μετράνε τα πάντα. Μπράβο. Έτσι, απλά και, για το και κάθε. Και πίνεις φάντα. Όχι. Όχι. Για το. Πίνω σουμάδα κατά κουζινού. Σουμάδα. Για να μην κάνουμε και διαφήμιση, κάτι ουδέτερο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, είπα, για μένα μετά τα πάντα. Απλά έχω τεκμηρίωση. Ναι, έχεις μνήμη χρυσόψαρου. Ναι, έχεις με 3 χρόνια είναι η μνήμη σου. Σου είπα χθες. Ναι, 3 χρόνια. Στα γενέθλια του Στόγεν. Σου είπα χθες. Του. Στόγεν. Μην τα. Εντάξει, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Με μην το λες, δεν μπορεί να ακούει και να κάνει καμιά δουλειά. Και τι άμα ακούει και τι έγινε δηλαδή. Στόγεν είπα, δεν είπα τίποτα. Είναι καλό. Είναι... ναι, σέρος εραστής. Να δεις ότι μας ακούνε. Σω. Τώρα δεν καταλαβαίνει. Έχω σου λέω, είπα μια φίλη σου, ιδέα, θα βλέπεις, έστειλα και το link. Τη λέω, βάλε να ακούσεις, λέω, να με ακούσεις έστω και αν δεν καταλαβαίνεις ούτε μία λέξη. Και γελάει να τη στείλω χαιρετίσματα, μια που πήραμε και Σουηδό παίκτη σήμερα. Φίλη σου είναι. Ναι. Πώς την είναι, Ανίκα. Ανίκα Λίτγκρεν. Αν ακούς Ανίκα, τώρα άκουσε και το όνομά σου. Στέλνω να στείλω και έτσι χαιρετίσματα. Άνοιξε λίγο την εικόνα να τη δω, ρε φίλε. Εντάξει, παντρεμένη με παιδιά είναι. Τι με νοιάζει εμένα, να τη δω, είπα. Δεν είπα. 45-50. Πόσο? 50. Άστε να μείνει 50. Άμα ήταν 25, θα έλεγε να την καλέσουμε και στο στούντιο. Εντάξει, ευτυχώς δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Γεια σου, Πανίκα. Όχι Πανίκα, βρε. Ανίκα. Ανίκα Λίτγκρεν. Αν το διάβασα καλά για τα σουηδικά. Άμα ακούει ο Χριστόδουλος ο Μαρίνος από Στοκχόλμη να μας βοηθήσει. Κοντά είναι και κοντά στην ηλικία αυτή. Εν τω μεταξύ, ναι, δεν μπορώ ρε εσύ τα σουηδικά. Δηλαδή αυτό και αυτό που πήραμε τον παίκτη δεν μπορώ να τον πω. Εύκολο, ε. Σούντγκρεν. Ναι. Σούντγκρεν. Σούντγκρεν. Ναι. Εντάξει, πέλεγε στο περίπου, δεν πειράζει. Τα καταλαβαίνουμε. Πώς να το λέω. Σούντγκρεν. Εύκολο είναι, φίλε. Ωραία. Είναι κάτι σε, μπορεί να το λες και Σόντγκρεν. Γιατί ο συνήθως είναι το Σον αυτή μπροστά. Ο γιος με Έριξον. Θα ξέρεις λόγω των. Είναι τα παιδιά επάνω. Ναι, Γιώχαν Σον. Έριξον. Ξέρω εγώ, κατάλαβες. Ναι. Ωραία, θα μας τα πεις μια που έχεις και τη. Φέρκισον, τι ήταν και αυτό σου είδωσε. Όχι, ρε. Σκοτσέζος είναι. Γεια σου, Ανίκα. Το κατάλαβε τώρα. Hello Ανίκα, hello. Hello everybody. Ξύπνησε. From Sweden. Ξύπνησε το καμάκι της δεκαετίας του 80. Ξύπνησε. Ο Σταμάτης Γαρδέλης με τζάμι. Ο Γαρδέλης, ο Σταμάτης Γαρδέλης. Για να δούμε. Αν λοιπόν, έλα πες το Μάζδα σωστά, μην λοιπόν, το πίσω όπως το είπε ο. Μάστα, μάστα, μάστα. Εντάξει, έκανε ένα σαρδάμ το. Εντάξει. Δεν είχα τα γυαλιά, ρε φίλε, τι να κάνω. Εντάξει, εντάξει. Δεν άκουγα καλά και το δώσα. Πάμε, μια χαρά, όλα καλά. Πορκίτο ψητοπολείο να ξεκινήσουμε με τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις του, το πορκίτο, με ντόπια κρέτικα και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός Κοτόπουλος. Να το κι εγώ το κάνω λάθος.
σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουβλάκια. Δεν είναι τυχαίο που είσαι έκανες λάθος το κοτόπουλο σου και κοίταξε κοτόπουλο. Σε μένα. Όχι, όχι, δεν σε κοίταξε. Είσαι και προπαγανδιστής όπως πάντα. Τώρα δεν με κοίταξε. Όχι, τώρα δεν σε κοίταξε. Σουβλάκια, κοτόπουλο, τώρα σε κοίταξε. Πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση γνωστή του Πορκίτο πλέον, Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας από το κινητό σας παίρνετε και έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda ή το Mazda του. Η διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο στο 2310-924-931. Καλησπέριζουμε και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεκλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα έλεγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, πάτε βάζετε ενισχυμένο καύσιμο βενζίνη ή πετρέλαιο στην τιμή του απλού το πληρώνετε. Πού γίνεται αυτό? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο Γεφυράκι των Μετέωρων δίπλα. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Σας αλλάζουν τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία, πολυπαντικά, και υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα τα βρεις στο πρατήριο υγροκαυσίμων Τεκλικίδη Ισαάκ. Ανδρέα Παπαδρέου, είπαμε, 225 στην Νεάπολη. Για τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Η δική σας ευχαρίστηση άλλωστε είναι και η δική μας εξυπηρέτηση. Κοντά μας είναι και το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε από τα χρυσά χεράκια της φίλης μας της Πόπης της Ζαμπούρη, η οποία σας κάνει κουκλούς, κούκλες και κουκλάκια τα παιδάκια σας με το που θα σας αναλάβει. Κομωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225 Νεάπολη, Γεφυράκι Μετεωρών, μόνο με 5 ευρουλάκια είπαμε, κουρεύεται όλη η οικογένεια, 5 ευρώ έκαστος. 2310, σημείωσε το τηλέφωνο να κλείσετε το ραντεβού σας, γιατί αν πάτε έτσι δεν θα κουρευτείτε. 2310-616-999 για να κλείσετε το ραντεβού σας και να ανανεωθείτε μοναδικά και οικονομικά. Ωραία. Αυτά και με τους υποστηρικτές. Φτάνουμε σιγά σιγά και στο διάλειμμα. Να ξεκινήσουμε ή θα κάνουμε το διάλειμματάκι να μπούμε? Εντάξει, να πούμε 5 πραγματάκια. Να πούμε 2-3 πραγματάκια. Μετά το διάλειμμα, γιατί αργήσαμε και λίγο να μπούμε. Ξεκίνα εσύ με αυτά. Ναι, για να βρω εγώ και για τον. Τι θες να βρεις? Για τον Ντουάρτε λίγο. Ποιος? Ντουάρτε. Ντουάρτε. Θες να πιάσουμε λίγο, επειδή έρχονται παίκτες στον Άρη, γιατί ο Άρης έχει πιο μπροστά αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το πρώτο ευρωπαϊκό του Άρη είναι 25 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν είναι εντός ή εκτός έδρας. Η κλήρωση νομίζω Ιούνιο γίνεται. Αν θυμάμαι καλά, 19 γίνεται η κλήρωση. Αν το θυμάμαι έτσι λίγο από τότε που μιλούσαμε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, νομίζω γίνεται 19 Ιουνίου η κλήρωση. Το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς του Άρη είναι 25 Ιουλίου. Έτσι ξεκινάει. Δηλαδή ο Άρης, για να μην τα πούμε λίγο χοντροκομμένα, για να μπει στους ομίλους πρέπει να αποκλείσει τρεις ομάδες. Στην πρώτη, η πρώτη ομάδα θα είναι στους ισχυρούς. Στον πρώτο γύρο, συγγνώμη, θα είναι στους ισχυρούς. Στους άλλους δύο, λογικά, θα είναι στους αδύναμους. Στον πρώτο γύρο είσαι στους ισχυρούς. Ναι. Και στους άλλους δύο είσαι στους αδύναμους. Ναι, τώρα βέβαια να σου πω κάτι. Να, εδώ είναι. Εμείς δεν είμαστε ούτε εσύ ρεπόρτερ, ούτε ψάχνουμε το ρεπορτάζ, ούτε κάπου έπιασε το μάτι μου. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης έχει. Αυτό που λέγαμε κιόλας, έτσι. Ο Άρης έχει να παίξει 8-9 χρόνια. Έχει να παίξει 8 χρόνια. Ναι. UEFA. Ναι. Θεωρώ ότι από αυτά που θυμάμαι τα παλιά, ότι κάθε 5 χρόνια. Είναι η βαθμολογία της κάθε ομάδας, έτσι, με τα αποτελέσματα που φαίνεται στα 5 τελευταία χρόνια. Κάπου διάβασα ότι ο Άρης έχει πόντους, λέει, γι' αυτό μπαίνει στους ισχυρούς. Από πού έχει τους πόντους? Δεν μπορώ. Αυτά δεν τα είπαμε. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Διάβασα κάτι, 5.200 πόντους, λέει. Από πού τους έχει αυτούς τους πόντους? Έχει να παίξει 9-8 χρόνια ο Άρης Ευρώπη. Εκτός αν ήταν ράδιο Αρβίλα αυτό που διάβασα. Για να μην λέω με έτσι και ό,τι θέλουμε. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ομάδες. Ναι,
οι οποίες, κοίτα, στον πρώτο γύρο θα είναι. Οι οποίες είναι στην ειδική βαθμολογία της UEFA πιο κάτω από τον Άρη. Δηλαδή έχει κάτι Λίχτενστάιν, κάτι. Ναι, κάτι Λευκορωσίες, ναι, κάτι τέτοια. Ναι, κάτι κάτι Λιθουανίες. Ναι, ναι, κάτι Βατικανό, ξέρω εγώ. Ναι, κάτι Βατικανό παίζει. Ναι, ο Πάπας παίζει. Και κάτι ο... Μάλτα και τέτοια. Καρδινάλι. Κάτι Αφγανιστάν. Έχει κάτι... Ναι, Αφγανιστάν, εντάξει. Ναι, ναι. Κάτι Μολδαβίες, όντως. Αζερμπαϊτζάν, κάτι σε τέτοια δεν πάω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, δηλαδή να πάω, διότι έχουμε γυρίσει, δόξα τω Θεώ, και από τον μπάσκετ και από το ποδόσφαιρο, 5 ευρωπαϊκές πώλησεις γυρίσαμε. Να πάω, ρε φίλε, να πάω. Να πάω Λονδίνο π.χ. Να πάω. Πας καμιά Μαδρίτη, ξέρω εγώ. Μαδρίτη πήγα. Ναι. Α, ναι. Ξαναπάω. Α, λέμε. Πάνε, Μαδρίτη. Καμιά, πάνε καμιά Ρώμη. Ξέρω. Πήγα. Πήγες και Ρώμη. Και Ρώμη πήγα. Ναι. Α, εντάξει, μία μέρα καθίσαμε Ρώμη. Τις άλλες καθίσαμε δύο-τρεις μέρες. Πάνε Κωνσταντινούπολη. Πάνε. Κωνσταντινούπολη δεν πάω. Γιατί δεν πας? Το θεωρώ εχθρικό έδαφος. Εχθρικό έδαφος. Ναι. Ναι, αλλά... Κωνσταντινούπολη θα πω για να καταλάβω. Δεν σου κάνω πλάκα. Επειδή τώρα τι να πάει. Κωνσταντινούπολη θα πάω, λέμε, φτάσει ο Άρης να παίξει Final Four Ευρωλίγκα. Γιατί τι να παίξει άλλο να. Α, σου πω κάτι. Και περνάς, μόνο στον τελικό, ούτε κάστον ημιτελικό. Περνά του δύο γύρου. Ναι. Τώρα. Ναι. Και κληρώνεσαι με την Τραμπζονσπορ. Τραμπζονσπορ, όχι, αλλά άμα παίξω με την Μπεσούκτα που έχει, α πούμε. Τραμπζονσπορ. Θα πάω. Τραμπζονσπορ, θα πάω. Κληρώνεσαι με Τραμπζονσπορ. Θα πάω, θα κάνουν και τη διαθήκη μου και θα πάω. Η Τραμπζονσπορ εδώ στο Χαριλάου, ναι, και παίρνει. 0-0. Ναι. Και επαναληπτικό είναι στην Τουρκία. Θα πάω, αλλά θα προχωράς και θα. Με θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Με θετικό, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Όχι, Τραπεζούντα είναι. Μπεσίκτα, Καλατά Σαράι. Τραπεζούντα είναι η Τραμπ. Τρεις δεν είναι στην Κωνσταντινούπολη. Το λέει και το όνομα. Α, την Τραμπ. Τώρα σοβαρά. Μπεσίκτα, Καλατά Σαράι και ποιο άλλο είναι. Τρεις δεν είναι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θυμάμαι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Νομίζω τρεις ομάδες. Ναι, και σου λέω Τραπεζούντα. Δεν πάω. Τι λες, ρε φίλε. Να μας πάρουν το κεφάλι από πίσω με κάνα για τα γάλια. Ναι, εμείς που πήγαμε και τους πήραμε και κερκίδα, τους πήραμε και πρόκριση εκεί πέρα. Κωνσταντινούπολη πήγε. Εσύ Τραμπζονσπορ μας λες. Κωνσταντινούπολη, φίλε. Εσύ Τραμπζονσπορ μας έλεγες. Τραπεζούντα. Τραπεζούντα μας κάνουν και το τραπέζι. Δική μας είναι, ρε φίλε. Πόσο πασαρινάκια έχει. Θα φιλοξενήσουν τα παοξάκια, κύριε. Πού ρε μας φιλοξενούσε. Τραπεζούντα, ρε. Εκεί συνδέσμο έχετε τρέγια. Βέβαια έχουμε. Υπάρχει. Σύνδεσμος. Πληκτρολόγησε να δεις. Ναι, θυμάμαι τον Μπούζα που έλεγε ότι υπήρχε μία στην Καμπότση, στο Βιετνάμ. Στη Ζάμπια υπάρχει. Ναι, θυμάμαι τον κύριο Μπούζα, σου λέω. Α, στη Ζάμπια τον είδαμε. Τον είδαμε. Ένα είναι αυτό, ένα Απόστολο γιατρό, δεν ξέρω τι είναι, ένα τρελό. Τρελό τρενό όσον αφορά. Ο Βαπ. Ο Βαπ. Όχι, εγώ θυμάμαι. Αυτό δεν είναι πλάκα. Α, Ζιμπάμπουε. Το θυμήθηκα. Ζιμπάμπουε. Είχε τότε τη δεκαετία του 80 που μα είχε βγάλει. Θυμάμαι τη φωτογραφία στα Σπορ του Βορρά. Ωραία χρόνια. Και είχε βγάλει ο κύριος Μπούζας μια φωτογραφία. Έναν κάτι, ξέρεις αυτούς, μαύρους ηθαγενείς, δεν ξέρω πώς να τους πω. Κρατούσαν μια σημαία. Κόκαλο στη μύτη είχε. Ναι, μπορεί και να έχει. Και γράφει από κάτω. Ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Ζιμπάμπουε. Είχε. Ο άνθρωπος, ναι, είχε το 80, είχε σε Ζιμπάμπουε. Είχατε καγκουρό, είχατε στην Αυστραλία. Ναι, είχε σύνδεσμο φίλων. Το 80 είχε. Στη Θεσσαλονίκη δεν είχε το 80, είχε σε Ζιμπάμπουε. Να σου πω τότε τι γίνεται. Το 1980. Το να έχει σύνδεσμο μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, ναι, στη Ζιμπάμπουε σύνδεσμο, ναι, ήταν είδηση για τον αναγνώστη μιας εφημερίδας. Γιατί? Ναι. Δεν υπήρχε ίντερνετ, παιδιά. Ναι, εγώ δεν λέω όχι. Δηλαδή, εγώ λέω ότι δεν υπήρχε σύνδεσμο. Ας πω τώρα κάτι. Ας πω τώρα κάτι. Ναι. Αυτό σωστό που λες. Οτιδήποτε είδηση δούμε στο ίντερνετ, ναι, πλέον έχουν πάθει ανοσία. Δεν παραξενευόμαστε. Αυτό σωστό που λες. Άλλο τώρα. Αυτό. Ναι. Εγώ δεν λέω αυτό. Αυτό που λες είναι σωστό, βέβαια. Τότε. Μπορεί να έπεφτε, ξέρω εγώ, ατομική βόμβα και να μην το παίρναμε χαμπάρι, ξέρω, σαν να πούμε μέρος του πλάνη. Τώρα ήδη ταξιδεύει σε ένα δευτερόλεπτο. Τι κάναμε, παοξάκια το 80, ναι. Το πήγε σύνδεσμο, πάω. Στη Ζιμπάμπουε. Στη Ζιμπάμπουε με το. Εντάξει. Είχε. Ναι. Και δεν το θυμάσαι. Ναι. Γιατί μετά έκανα 1,5 μήνα από τη Ζιμπάμπουε, έβαλε και το σύνδεσμο φίλο Πάουκ Ιωάννου. Αυτό δεν θα το είδα. Θα το θυμόμουν. Αυτό έγινε ή δεν έγινε. Με τη φωτογραφία. Που είχαν 4 καρτούς από τη μία άκρη μια σημαία του Πάουκ και έγραφε. Ο σύνδεσμος φίλο Πάουκ Ζιμπάμπουε. Φίλε, έχω αποδείξεις που πλήρωνε το ενίκιο από το σύνδεσμο ο Παντελάκης. Τι ήταν και τι λείπει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Υπάρχουν τεκμήρια. Βέβαια, βέβαια. Μην το αφισβητείς. Μήπως είναι εκεί κοντά και ο τάφος του Μέγα Αλέξανδρου, τίποτα. Όχι, απλά δεν υπήρχαν κοινόχρηστα. Δεν είχε κοινόχρηστα. Τι ακούω, ρε παιδιά. Καλύβα ήταν. Ναι, η καλύβα του Μπαρμπαθωμά ήταν. Μεγάλη καλύβα, με καλάμια. Μεγάλη καλύβια, καλάμια. Κροκόβλος και μέσα. Όχι. Αλλά να ξέρεις πόσο πρωτοποριακό ήταν τότε. Βέβαια. Μέχρι και συναγερμό είχε η καλύβα. Ωρε φίλε. Βέβαια, σε Ζιμπάμπουε νερό δεν είχαν, αλλά συναγερμό είχαν. Η Ζιμπάμπουε. Νομίζει. Γέλα, γέλα. Πού να κάνετε σε σύνδεσμο στη Ζιμπάμπουε.
Να θυμάσαι. Να είσαι καλά. Έλα. Σήμερα ξεκινήσαμε καλά. Σε ήρθε ο Σούντγκρεν τώρα. Λοιπόν. Σε ήρθε και ο άλλος, πώς το λένε, εκείνο το πυθικομούρι. Ότι πυθικομούρι θα σε κανονίσω. Δεν μου άρεσε τα μούτρα του. Ντουάρτε, Ντουάρτε. Ναι, ο Εδουάρδος αυτός. Νάτος, το βλέπεις. Είναι Μαλαδόβατσα, δεν μου αρέσει τα μούτρα. Μαλαδόβατσα. Ναι, δεν μου αρέσει. Είναι, όπως λέει και ένας φίλος, είναι υδραυλικός. Όχι υδραυλικός ο επάγγελμά σου. Πλάμπερ. Όχι πλάμπερ, άστο. Εννοεί όταν κάνει κάποιο, μπορεί να γυρίσει γύρω από τον άξονα του έτσι την μπάλα. Μπα. 360 μοίρες, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο το λέμε υδραυλικό. Έτσι λέγεται. Είναι υδραυλικό. Όχι στο υδραυλικό τιμόνι, ας πούμε. Ναι, μπράβο. Το σωστό το βρήκε. Υδραυλικό είναι. Υδραυλικό είμαι. Σωστά, σωστό και αυτό. Δηλαδή, έχω σπίτι ένα τέτοιο υπόψη. Έχω κάτι βουλωμένε σωλήνε. Υδραυλικό σημαίνει κατά τζι. Όχι, ρε κεφάλα. Ρε κεφάλα από τον μπάνιο. Πάρ' τον Ντουάρτε να το κάνει. Είδες που τίποτα είναι τυχαίο. Βλέπεις, υδραυλικός ο Ντουάρτε, υδραυλικός και ο Τρέγκας. Έχουμε κάτι βουλωμένα λόγια. Τι πάθαμε. Μας δεν κάνει εισιτήριο. Και είμαστε υδραυλικοί και οι δύο Ντουάρτε. Ο Ντουάρτος. Ο Ντουάρτε θα σε κανονίσει καλά, Τρέγκα. Τι γίνεται, τι. Να σε κανονίσει. Πακτολός χρημάτων υπάρχει. Πέφτει το χρήμα. Πέφτει. Άκουσε τίποτα για τον Σαριφάν. Αυτό που πριν τρεις μήνες, δύο μήνες. Ναι, στην κάτι. Αγγλία λέει είναι και το μπαμ. Έχω έναν γνωστό ο οποίος λέει μπαμ μπαμ και μπούμι κουμπουριά. Σε λίγο θα ακούσετε λέει μπαμ και μπούμι κουμπουριά. Για να δούμε. Δεν το αποκλείω. Την κουμπουριά σου άρεσε. Να κάνουμε κάποιους συνειρμούς. Ναι, ήμουν σίγουρος. Χρησιμοποίησα, σου έδωσα μισή assist για να την ολοκληρώσεις, να βάλεις καλάθι και φάουλ. Αλλά εννοούμε για μεταγραφικό μπαμ στη θέση του center four. Για να δούμε ποιο θα είναι αυτό. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης τώρα, μια που τα ξεκινήσαμε, εφόσον ήρθε αυτός ο Ντουάρτε, δεξί μπακ, θέλει πλέον αριστερό μπακ, σέντερ μπακ, έναν ακόμη και το σέντερ φορ. Αυτούς θέλει για εντεκάδα. Τώρα τα άλλα, κάποια γεμίσματα στο ρόστερ, κάποια έτσι εναλλακτικές λύσεις, εγώ μιλάω πάντα για τους ενδεκαδάτους, έτσι. Και αυτοί που θεωρούνται ενδεκαδάτοι ή τέλος πάντων θα είναι μεταξύ ενδεκάδας και πρώτης δεύτερης επιλογής για αλλαγή. Που θα θεωρούνται, ας πούμε, αυτά. Ο Σουηδός Μπακ λέει ξεναγήθηκε στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια του Κλεάνθη Βικελίδη. Εξέβρεσε τη χαρά του, λέει, για το γεγονός ότι οι Κερκίδες είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Και γενικά μίλησε πολύ καλά λόγια για το γήπεδο. Αύριο, λέει, για το Σούντγκρεν έχει ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα δει και σπίτια. Ακού. Ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του την Παρασκευή και να ξέρει ότι θα παίξει στην ΑΕΚ Στοχόλμη, είναι αυτός. Ναι, βασικός. Θα παίξει μέχρι και τον τρίτο προκριματικό στην Ευρώπη, να ξέρει. Και μετά θα έρθει. Δηλαδή θα έρθει μία εβδομάδα πριν παίξει το ευρωπαϊκό μάτσο, το πρώτο. Τι θα έρθει? Η συμφωνία, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι να δεν παίξει με την ομάδα του και τον τρίτο προκριματικό στην Ευρώπη. Για το Champions League είναι η ΑΕΚ δηλαδή, Στοχόλμη, δεν θυμάμαι. Ναι, πρωταθλήτρια νομίζω είναι η ΑΕΚ. Ναι, αν μπράβο. Και μετά να έρθει στον Άρη. Δεν δηλαδή θα έρθει στον Άρη επισήμως. Να βγάλουμε τον κύριο Παπαδόπουλα να μας το πει, ναι, αυτό. Ναι, άμα, αυτό, ναι. Συγγνώμη, αυτό, ναι. Τώρα πέραν της πλάκας που ξεκινήσαμε, ναι. Έτσι λίγο. Δεν είναι το κάνω πλάκα. Ναι, αν είναι έτσι όπως το λες, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν κάνει προετοιμασία με την ομάδα, δεν το κατάλαβα αυτό. Αν είναι έτσι όπως το λες, δεν νομίζω. Αλλά και εσύ δεν μπορεί να το βγάλεις και από την κοιλιά σου. Εντάξει, άλλο η πλάκα και άλλο τέτοιο. Άμα είναι έτσι όπως το λες. Πλάκα τώρα. Δεν κάνω πλάκα, θα μας το πει όμως. Δηλαδή ένα λεπτό, ρε φίλε. Δεν θα ο παίζει. Νίκος ο Παπαδόπουλος. Να βγάλουμε τον Νίκο. Ένα λεπτό. Δηλαδή δεν θα παίζει. Ο Άρης θα δίνει τον υπερπάντων αγώνα για να μπει στου ομίλου και αυτό θα παίζει. Συγγνώμη, μου έρχεται ακατανόητο αυτό το πράγμα. Αν είναι έτσι όπως το λες, θεωρώ ότι έχει μικρή πιθανότητα να είναι έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν που το διάβασε αυτό το πράγμα. Πάντως, για να κάνουμε και το break. Το βλέπεις, είναι άγριος ο άνθρωπος. Λοιπόν, τον βλέπεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο το διάλειμμα, ναι. Να επανέλθουμε και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ναι. Θέλουμε και τη γνώμη των φίλων των ακροατών. Στο 2310-287 και 38 μπορείτε να καλείτε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όσοι ντρέπεστε, είστε ντροπαλούλιδες, μπορείτε να επικτρολογείτε FM κενό το μήνυμά σας. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση δεχόμαστε. Αποστολή στο 54526. Όλα τα μηνύματα θα διαβαστούν εφόσον είναι μέσα σε ραδιοφωνικά πλαίσια. Και φυσικά όσοι μας κρυφακούτε. Έτσι και, να... και το τελευταίο, αυτοί είπαμε κάτι χθες, φαίνεται στη Θεσσαλονίκη ή δεν μας ακούν πολύ, πράγμα λίγο δύσκολο, ή δεν υπάρχει κανένας που να έχει Samsung S9 Plus. Δεν υπάρχει κανένας. Πες το, ή είναι πες το, και είναι αργιανός. Πες το άλλη μια φορά. Ναι. Πες το, ζητούμε παοξί. Ζητούμε. Χαρίζουμε. Χαρίζουμε. Ναι. Να ζητούμε να βρούμε. Ναι. Παοξί που μας ακούει φυσικά και να έχει Samsung S9 έχει, το 9, ναι, το, ναι, Plus. Το Plus. Το Plus. Και θα του δώσουμε σιλικόνη.
Δώρο με το... Παιδιά, ο άνθρωπος είναι βούς. Καλά το βρε βούς. Θα του δώσουμε σιλικόνη. Σιλικόνη θα σας δώσουμε. Περίμενε, για να τελείωσα. Βάλετε σιλικόνη είσαι για τους αρμόστοκους, για την πανιέρα. Τελείωσα. Είναι προστατευτικό. Είναι θήκη προστατευτικό. Α. Είναι. Για να μην, όταν πέφτει κάτω να μην σπάει πες, το κινητό. Θα σας χαρίσουμε μία θήκη σιλικόνης. Με το σήμα του ΠΑΟΚ από πίσω. Ναι, με το σήμα του ΠΑΟΚ. Βλαχοκαμπόι. Εγώ είμαι βλάχο που μου είπες S9, βρε βλάχο. Δεν ξέρεις τι κινητό έχεις και παρήγγειλα S9 Plus. Ενώ έχεις το κανονικό. S9 Plus, ένας χριστιανός δεν έχει να του το δώσουμε. Ο Μιχάλης μου είπε το Plus. Ο Μιχάλης δεν ήξερε. Ο Μιχάλης το έφερε και δεν ήξερε. Άλλο, και οι δύο παοξίδες δεν είστε. Μας ακούει τώρα. Μπελφούρνη, 9 ώρες μπροστά, βάλε. Δύσκολα. Ξημερώματα είναι άσχημα. Ξημερώματα, λίγο δύσκολα. Λίγο δύσκολα. Λοιπόν, ένας παοξίδες που να έχει S9 Plus κινητό. Κούτρα. Θήκη, κούτρα, θήκη. Με το σήμα, με σήμα του Πάου. Δώρα από τον Τρούλινγκ. Το πήρε για μένα. Να είναι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, έκανε λάθος παραγγελία. Εγώ έκανα λάθος παραγγελία. Διάλειμμα. Άντε, κλείστον. Επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Ράδιο Μαρμίτα, εκπομπή Ζάχος Ντρούλη, Γρηγοριάδη, Στάσος Τρέγιας, Ιατρόπουλος, στο μικρόφωνο Βασίλης Καβαδίας, στη δήμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Δώσαμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τους... Είπες κάτι που μου φάνηκε περίεργο, θέλουμε την... για το Σούντγκρεντ. Πώς το είπες? Σούντγκρεντ. Τώρα αρχίζω και το λέω, με βοήθησε λίγο να σου πω την αλήθεια. Εύκολο είναι. Σούντγκρεντ. Σούντγκρεντ. Θα μας βγάλει μας λίγο τον Παπαδόπουλο να μας πει, ναι, να μας πει αυτό που είπα. Γιατί εγώ έχω πληροφορίες. Κουφό θα είναι. Αν είναι έτσι, είναι κουφό. Έχω πληροφορίες ότι θα παίξει και τον τρίτο προκριματικό γύρο με την ΑΕΚ Στοχόλμης, αν δεν απατώμε η ομάδα του. Ναι. Και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει ο Άρης Ευρωπαϊκής Διοργανώσης. Μία εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ένα λεπτό. Καλά, ένα κάτσε, να μας πει ο Νίκο. Ναι. Νίκος Παπαδόπουλος από το All About Aires. Καλησπέρα, Νίκο. Τι κάνετε? Καλά, Νίκο. Έχουμε εδώ. Ναι, εδώ να μας δώσει τα φώτα σου. Τα φώτα σου. Με τον Ζάχο και έχουμε μια απορία. Ναι. Γιατί ως γνωστό εμείς δεν είμαστε ρεπόρτερ δημοσιογράφοι, αλλά αλλιεύουμε τις ειδήσεις. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν άκουγες την εκπομπή. Ποιο είναι το ερώτημα? Όχι, γιατί μιλούσα στο κινητό. Μάλιστα. Δεν μπορούσα να ακούσω. Ζάχο, κάτω. Ναι, μου λέει εδώ κουφό αυτό εδώ πέρα, εδώ δίπλα. Ο προβοκάτορ. Ότι ο Σούντγκρεντ θα παίξει, λέει, με την ομάδα του τα ευρωπαϊκά και μετά θα έρθει στον Άρη. Όχι. Δεν γίνεται αυτό. Καταρχήν θα παίξει με την ομάδα του και μετά πώς θα έρθει. Τα ευρωπαϊκά. Ποια είναι? Άδωσε διατύπωσης. Είπα, θα παίξει τον τρίτο προκριματικό γύρο. Όχι, όχι, όχι. Δεν με την ομάδα της. Όχι, όχι. Μα δεν γίνεται. Αυτό πάει. Αυτό τάσο πάει Αύγουστο μετά. Δεν γίνεται. Αυτό το οποίο είχαν συμφωνήσει Άρης και ΑΕΚ το περασμένο Απρίλιο που φτάσανε και στον deal είναι ότι θα παίξει τα παιχνίδια του πρώτου προκριματικού γύρου με την ΑΕΚ. Είναι νομίζω 11 και 18 Ιουλίου, έτσι. Όχι, 11 και 18 ψέματα. 9 και 16 νομίζω, κάπου εκεί. Ιουλίου. Ναι, και μετά πότε παίζει? 25. Τι είπα εγώ, ρε παιδιά. Και μετά θα έρθει στην Αλληλεγγύη. Τρίτο είπε. Είπε τρίτο. Παιδιά, δεν θα μείνουμε τώρα στον πρώτο ή στον τρίτο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο παίκτη θα έρθει μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει ο Άρης Ευρωπαϊκής Διοργανώσης. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό ήταν η αρχική συμφωνία. Αλλά εγώ σου λέω αυτό που σου έλεγα και πριν στου διαδρόμου του ραδιομεγάλου. Ότι δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά ότι θα γίνει στο τέλο. Δηλαδή, ένα λεπτό, ρε Νίκο, συγγνώμη. Άμα γίνει αυτό που λέει ο Τάσος, προετοιμασία με ποιον θα κάνει, δηλαδή, θα κάνει με την ομάδα. Αυτό υπάρχει ως δεδομένο εδώ και ένα μήνα. Το ξέραμε και το ξέρουν και οι άνθρωποι του Άρη. Αλλά σου τονίζω ξανά το εξής, ότι δεν, ότι το συμφώνησαν δεν σημαίνει απαραίτητο στο τέλος θα γίνει κιόλας, γιατί στην πορεία πολλά μπορεί να αλλάξουν. Ναι, άρα, συγγνώμη που το λέω τώρα, αυτό το μη χαλάσω και το κλίμα. Γι' αυτό δεν το λέω τυχαία. Να το ξέρω και ας το αφήσουμε εδώ. Ωραία. Μπορεί να γίνει αυτό στο τέλος. Εντάξει. Ναι, και ο παίκτης να έρθει μία εβδομάδα πριν παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Συγγνώμη, το σωστό δεν είναι να τηρηθεί η συμφωνία? Οτιδήποτε άλλο ισχύει. Ναι, αν φτάσουν σε μια νέα συμφωνία. Ναι, αφαιτείται η πρώτη συμφωνία. Αν φτάσουν σε μια νέα συμφωνία. Εντάξει, ναι, θα φτάσουν σε μια νέα συμφωνία και ο παίκτης μπορεί να φύγει νωρίτερα. Αν γίνει, εγώ σου λέω. Μιλάμε τώρα υποθετικά. Πάντως τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ισχύει αυτό που είπα.
Τώρα, τώρα, αυτή, σαν γιατί δεδομένο υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει, ναι, αλλά εγώ σου ξαναλέω δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου σε φωτιά. Ωραία, εντάξει. Για να κάνουμε, γιατί το ένα δεδομένο. Αν γίνει αυτό, δεν θα είναι στην Ολλανδία ο Σούντγκρεν. Αυτό λέμε. Δεν θα κάνει προετοιμασία. Ναι, αλλά αυτό έγινε εις γνώση των ανθρώπων του Άρη. Εντάξει, δεν το δέχτηκαν. Και ο προπονητής φυσικά αυτό, και η διοίκηση. Αυτό είπα τον το ναι. Ζάχο. Ναι, εντάξει. Αλλά επαναλαμβάνω, μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να πέρα από το καλαμπούρι. Δεν είναι προβοκατόρικο αυτό που είπα. Δεν το είπα τυχαία. Εντάξει, να σου πω κάτι, σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι παίχτες έρχονται και μετά. Εντάξει, ο Άρης θα φροντίσει αν ο Σούντγκρεν τελικά δεν είναι στην Ολλανδία. Mm-hmm. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν θα είναι. Μπορεί να αλλάξει κάτι και να είναι. Στον Άρη θα έχουν προνοήσει να έχουν υπάρχουν εναλλακτικές προετοιμασίες. Δεν θα πάει χωρίς δεξιμπακ. Θυμάστε μία χρονιά που ήρθε ο Λούκας. Ο Λούκας που πήρε με τα 6 εκατομμύρια πάγο μεταπόληση ναι. Στην Άρσεναλ. Στην Άρσεναλ, ναι. Βέβαια. Με πλήρωσε. Ήρθε, τελευταία φορά που πληρώθηκα, να είναι καλά το παλικάρι. Ήρθε ο παίκτης, έπαιξε στον ΠΑΟΚ, βγήκε στους ομίλους ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και μετά έφυγε. Και μετά έφυγε. Ναι. Καταλάβατε. Δηλαδή όταν υπάρχει μια συμφωνία, δύσκολο. Όπως λέει και ο Νίκος, μπορεί ναι, να υπάρξει νέα συμφωνία. Υπάρχει αλλά, μια διαφορά βέβαια. Αλλά συνήθως μένει η αρχική συμφωνία. Ο Λούκας εκεί που πήγε δεν θα ήταν βασικός, ενώ αυτόν τον θεολογίζουμε για βασικό. Ναι. Και δεν θα κάνει προετοιμασία. Ο Λούκας δεν θα ήταν βασικός. Στην Άρσεναλ. Εκεί που πήγε. Στην Άρσεναλ. Ο Λούκας ήταν βασικός στην Άρσεναλ. Πώς και πώς τον περιμένα τον Λούκας. Το Λούκας. Αν θυμάσαι τι χρονιά έκανε εκείνη ο Λούκας. Κάτι πρώτα στην Ισπανία δεν είχε πάει και μετά πήγε στην Άρσεναλ. Είχε πάει στην Λα Κορούνια και μετά πήγε στην Άρσεναλ. Για Άρσεναλ μου είπε. Στην Λα Κορούνια. Είχε πάει στην Λα Κορούνια και μετά πήγε. Ναι. Ωραία. Δεν έχει υπογράψει ο Νίκο ακόμη, έτσι. Όχι, ακόμα δεν υπέγραψε. Εντάξει, κάτσε. Σήμερα μόλις ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής το μεσημέρι και σάστησε κιόλας όταν είδε τον κόσμο στο αεροδρόμιο. Είναι αλήθεια. Σε βλέπω και φωτογραφία. Νίκο δεν είναι πολύ ψηλός από ό,τι βλέπω. Το κρίνεις από μένα, Τάσο, ναι, όντως. Τι πράγμα είναι, ρε. Ρε τον προβοκάτορα. Ήμουν σίγουρος ότι θα το πει, ρε. Βλέπει τη φωτογραφία και λέω τώρα θα το πει. Δηλαδή μόλις το είδε. Καταρχήν, κλάση ανώτερο σε ομορφιά είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένα το κρατούμε. Αυτό είναι σίγουρο. Ένα το κρατούμε. Ένα δεύτερο. Δεν μας ακούει, καταλαβαίνει η Σουηδέζα. Ένα δεύτερο. Ναι. Η φωτογραφία πολλές φορές γελά. Ναι. Έτσι. Δηλαδή και ο Νίκος δεν είναι. Είναι και που καμισιά ο Νίκος, ενώ άλλος είναι. Εντάξει. Έτσι, ρε φίλε, ο Νίκος δεν είναι μπουγάτσας. Εγώ τι είπα. Χρόνια του πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά, ναι, άμπρα. Γιατί εγώ είπα ότι είναι μπουγάτσας. Και που το λέτε δηλαδή εσείς τον μπουγάτσα κοντό. Δεν είναι κοντό. Εγώ πώς είναι εσύ το λέτε. Λοιπόν. Δεν είναι καθόλου κοντός ο Μπουγάτσας. Έτσι, αυτό είναι φήμη. Οπό, ρε, δεν φίλε, είναι και ψηλός. Είναι ένας κανονικός. Ναι. Ναι. Κοντός, ρε φίλε, κοντός είναι ο Πλατέλας. Κοντός είναι ο Φετφατζίδης. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Δηλαδή, ο άντρας για μένα που είναι κάτω από το 1,70. Έτσι. Εκεί πέρα. Νικό, έλα. Για να πούμε και τα σημαντικά, δεν βλέπω τη γυναίκα του μαζί του, έτσι. Δεν ήρθε, όχι, γιατί δεν ήρθε. Αυτά είναι. Ήρθε τώρα και χωρίς πολλά μπαγκάζια, γι' αυτό και βγήκε και γρήγορα συνέδρια αφήξεων σήμερα στο αεροδρόμιο. Καταρχήν, να μάθεις να εκφράζεσαι, Ζάχο. Τι είπα εγώ. Επειδή έχουν αλλάξει καιροί, τι είπα εγώ. Δεν ήρθε το τέρι του, θα λες. Ποιο τέρι είναι και εσύ το τέρι μου, να πούμε. Ξέρεις εσύ αν είναι γυναίκα ή αν έχει άντρα. Γκόμενα είπε. Όχι, γυναίκα. Παντρεμένο είναι, νομίζω παντρεμένο με παιδιά είναι. Παντρεμένο δεν έχει άντρα με άντρα παντρεμένο. Και παντρεμένοι έχουν ψηφίσει. Ναι, έχει, πώς είναι. Θα σου λέει κάποιο που είναι. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι παντρεμένο αυτό, συζεί. Ναι, πω. Εγώ δεν είπα τίποτα από ό,τι βλέπεις. Δεν είναι κακό. Όχι, ούτε δεν είπα πια. Κάνε παιδιά, ο καθένα ό,τι κάνει στο κρεβάτι. Αυτό τώρα πέρα τη πλάκα φυσικά. Κάτι να το κάνει, παρέλασε να μην το κάνει. Αυτό τάσο, δηλαδή. Όντω. 100-0 μαζί σου. Συζητάμε. Έτσι, έτσι. Τέλος. Άρα είναι γύρω στα 1,77-1,78. Το βάζεις με σημαίνει. Άμα πέσει τώρα κοιτάει ο Τάσος στη φωτογραφία, λέει ο Παπαδόπουλος είναι 72. Άρα λοιπόν. Βάλε και σε 75. Φοράει και καπέλο σου είδος. Φοράει και καπέλο. Φοράει και καπέλο. Ο άλλος δίπλα ποιος είναι αυτός που πουλάει μαρίτσι γριά στο Καριλάο. Είναι ένας τύπος εντωμεταξύ σήμερα στο αεροδρόμιο ο οποίος φώναζε. Υπάρχει ένα βίντεο στο Instagram του Λαμπάου Τάξη όλας που λέει ότι αυτός ήρθε να μας φάει τις γυναίκες. Έτσι είπε. Κοίταξε, τώρα μόνο καμιά γρηγορία εδώ η φίλη του Ζάχου μπορεί να του αρέσει αυτό το ξανθό. Καλά, άξιο να δεις. Ας φέρει τη γυναίκα του αυτός και ας φοβάται μην του φάει τη γυναίκα πέσω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πέρα από την πλάκα όλοι οι Σουηδοί έχουν να επιδείξουν μεγάλο επαγγελματισμό. Αυτό ναι. Τιμούν πάντα τα συμβόλαια αθλητές, τους. Αθλητές. Κατά μεγάλο ποσοστό. Αθλητές. Έτσι, φυσική κατάσταση. Τα βασικά, ναι. Έτσι. Δεν δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι ιδιότροποι ιδιόμορφοι. Επί το πλήστον μιλάμε, δεν σημαίνει όλοι. Εντάξει. Απλά να το θυμάστε αυτό που θα σας πω. Oh. Δεν είναι πολύ συμμετοχική. Συμμετοχή. Αυτός λέει ότι είναι πάρα πολύ συμμετοχικός. Γιατί ο Λάξον δεν είναι συμμετοχικός.
Είναι. Να τον δούμε, δεν τον είδαμε. Το Λάρσον σου λέει. Δεν προλάβαμε να το δούμε πολύ. Τον είδαμε μισό γύρο, μόλι. Τι θε να το πει. Για μένα το πιο βασικό από όλα είναι αυτό που είπε και θα τα βάλω όλα αυτά σε μια λέξη. Είναι επαγγελματίες. Ναι, είναι επαγγελματίες. Η Σουηδία είναι μεγαλωμένη μια πολύ διαφορετική νοοτροπία. Καλά, έχει τις κόρες του εκεί πλέον, ξέρει αυτός. Ναι. Τα ξέρει. Ναι, τα ο Τάσος έχει και το inside info. Εντάξει, ο συγκεκριμένος πάντως. Μην του λες τέτοια, μην του λες τέτοια, δεν τα καταλαβαίνει. Θέλει υπότιτλους από κάτω, μην του λες τέτοια. Θέλει υπότιτλους. Είναι σπουδαγμένο παιδί, ρε Φελτάσο, στο χώρο είναι το λίκνο του πολιτισμού. Κοίταξε, αδερφέ, ανδρώθηκα, γαλουχήθηκα και μεγάλωσα. Πού? Στην τεράστια περιοχή της Νεαπόλεως. Αφού είναι το Ασβεστοχώρι και η Οξφόρδη, είναι οι δύο περιοχές με το λίκνο. Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που μπορείς να περάσεις. Ναι, αυτό είναι άλλο. Το δικό μου ήταν η Άνω Τούμπα. Καλό και αυτό. Καλό και αυτό. Δεν μπορούσε να πει ότι δεν είναι καλό. Δεν μπορούσε να πει. 500 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είπαμε. Κατά βάθος ξέρετε τι είστε όλοι. Ναι. Μην του δίνεις ασίστ. Μην του δίνεις ασίστ. Κατά βάθος θέλω να το δείξω τι γίνεται εκεί πάνω. Καλά, εκεί πάνω είναι έτσι κι αλλιώς. Και κυτρινόμαυρη περιοχή. Κατά βάθος επειδή είναι η Εξαουρίδη το παιδί. Η Εξαουρίδη. Μας λέει τώρα στον αέρα. Όχι, η Εξαλτίδη είναι το παιδί. Η Εξαλτίδη. Εγώ έχω άλλη. Η Εκτρούλινγκ είναι άλλη. Η Εξαουρίδη είπα. Παίρνω πίσω, η Εκβαθύλακος ήταν. Η Εξαλτίδη, μπράβο. Θέλει να μας πει ότι είναι άλλος ένας Αριανός που μεγάλωσε την Τούμπα. Αλήθεια είναι, γιατί. Προς τιμή σου αυτό. Αλήθεια. Είναι μεγάλη συνοικία η Τούμπα, ρε φίλε. Ναι, αυτό και αυτό είναι μεγάλο, όντως. Για να επιστρέψουμε στα του Σούντγκρεν, για να πάμε λίγο ξανά σοβαρά. Ο παίχτης σήμερα μπήκε στο γήπεδο κιόλας. Ναι, υπάρχουν φωτογραφίες. Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας. Φωτογραφήθηκε, ξεναγήθηκε, ζήτησε να πάει και στα αποδυτήρια κιόλας. Μόλις είδε το γήπεδο, τι είπε, πάμε, αφήστε το βοηθητικό και πάμε στο κανονικό. Του άρεσε πολύ το ότι η κερκίδα είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Και τη ΑΕΚ έτσι νομίζω είναι. Εντάξει, τώρα το Βικελίδης είναι και λίγο διαφορετικό για μένα, όχι τώρα επειδή είμαστε άρεσμοι. Για μένα είναι ίσως και το πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ελλάδα. Ναι, λόγω αυτή τη ιδιαιτερότητα. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό γιατί έκανα 0-3 με τον ΠΑΟΚ και είναι βρώμα η δουλειά εκεί. Πυροσβεστήρες κοντά στη Φυσούνα, ξέρεις. Δεν είμαστε πολιτισμένοι. Δεν είναι τόσο καλό. Άλλοι και έκανε τις τερματοφύλακες. Απάντησε. Και άλλοι δεν άφηναν να μπουν μέσα οι ομάδες τους πυροσβεστήρες. Απάντησε. Αλλά κοίταξε, έχει δίκιο αυτό με το Σάχα που είχε γίνει γιατί κόντεψαν, ήταν εντελώς μεγάλη ανοησία. Αλλά ρε φίλε. Σε κυριτάς να κάνει τάκλιν στο κόρνερ. Πού το έβαλε. Δεν υπάρχει. Ναι. Να τάκλιν. Εντάξει, ο άνθρωπος. Εδώ θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια. Τι έγινε, ρε. Ρε τρέγια. Τι έχουμε κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Εδώ ρε φίλε, μαλαματίνα καρφωμένη. Εδώ ρε ο άλλος με το ποδήλατο έχει στην κερκίδα πλάκα μας κάνει. Μαλαματίνα είναι χρόνια χορηγός στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Πρέπει να προβάλλεται. Συγγνώμη, τι ήταν εκείνο ρε στις κερκίδες. Τι ήταν, μοτοσυκλέτα που είχατε στις κερκίδες. Η Πιάτζιο έκανε χορηγό. Πιάτζιο, άκουσε παρακαλώ. Εντάξει, το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Πάντως, αν η ελληνική αστυνομία κάποια στιγμή στερέψει από ελεύθερους σκοπευτές, νομίζω ότι τα παιδιά στο πέταλο του ΠΑΟΚ. Είναι εκεί. Σνάιπερς. Και η πυροσβεστική έχει εκεί κάτι σεκιουριτάδες ειδικούς στο Χαρελάου. Με πυροσβεστήρες είναι, σημαδεύουν απτέστο, σα βρίσκει αμέσως. Οπότε ο καθένας έχει. Απες μας λίγο πριν κάνουμε το break και τι γίνεται με τον Μίλαν Γεφτοβιτς. Κάτσε να σου τελειώσω με τον Σούντγκρεν. Αύριο θα περάσει από ιατρικά. Θα τσεκάρει κιόλας, θα προλάβει να τσεκάρει και σπίτια για να δει που θα μείνουν, θα γυρίσει. Ουτάσο, στο σπίτι του Στάσου να δει. Μαζί με τη σύντροφό του. Κοίτα, εντάξει, οι περισσότεροι ξένοι φέτος του Άρη επιλέξανε Πανόραμα. Πού είναι, φίλε, εκεί που είναι ο Ιατρόπουλος θα έρθουν. Ναι. Όχι, δεν το βλέπω. Την ίδρυυση να τσεκάρουν πρώτα. Ναι, αυτό εκεί που είναι το Τάσο, ρε παιδί μου, τους φωνάζουν. Μην τρέχει τίποτα κάτι... νερό περίεργο. Ναι, υδραυλικά. Όλους εγώ πάω. Ναι, κατάλαβα, αυτό είμαι σίγουρος. Και θα υπογράψει και το. Πιθανόν θα υπογράψει και το συμβόλαιό του με την Παρασκευή που θα φύγει. Να τακτοποιηθεί και με αυτό. Με τον Γεφτόβιτς τώρα έγινε χθες το βράδυ αυτή η συνάντηση με τον εκπρόσωπό του στη Θεσσαλονίκη, σε καλό κλίμα. Υπάρχει διάθεση συνεργασίας. Ναι, αλλά για δανεικό λέει Νίκο, έτσι. Ναι, εντάξει, έπεσε στο τραπέζι αυτό χθες το βράδυ στη διάρκεια της κουβέντας. Και με μια οψιόν για τον Άρη, ας πούμε, να τον αγοράσει του χρόνου. 300 χιλιάρικα είναι τώρα. Πάνω από 300 χιλιάρικα πέρα αυτός εκεί. Ναι. Να πούμε ότι είναι από τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι. Ναι. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να έρχονται φετφατζίδες, ράντι, Ερυθροί Αστέρες, αδερφοποιημένη ομάδα με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, όλα τα μελετάτε, να είναι ορκισμένος αυτός στον πάγο. Ο Γεφτόβιτς, πώς το λέει, Γεφτόβιτς. Για άλλο αυτό, Γεφτόβιτς, κοντά στο άλλο είναι. Δηλαδή, τι πράγμα είστε, κανονικά ήταν, αν ήταν Γεφτόβιτς για τον πάγο, ήταν άλλο. Να σου μιλάω, φοβήθηκε το μάτι μου φέτος με σας. Πόρε, φίλε, όλα. Κοίτα το απέκτη του Ερυθρού Αστέρα. Του εθνικού δύσκολα. Κοίτα, υπάρχει διάθεση συνεργασίας. Εντάξει, ο Άρης αυτή τη στιγμή στα εξτρέμ έχει άλλες προτεραιότητες, δηλαδή 2-3 ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει.
Αλλά επειδή είναι μια περίπτωση αυτή του Γεύτοβιτς που τον ενδιαφέρει πολύ και ενδεχομένως να πάει σε αυτόν στο τέλος, την κρατάει ζεστή, γι' αυτό ναι, άλλωστε είπε και τον εκπρόσωπό του να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Απλά το όλο θέμα τώρα με τον Γεύτοβιτς είναι να μεταφέρω εκπρόσωπός του όσα συζήτησε με τον Άρη στον Ερυθρό Αστέρα, θα γίνει πιθανότητα ραντεβού την Τετάρτη στο Βελιγράδι, και να το μεταφέρει και όσα άκουσε και από τη Μαγιόρκα, η οποία επίσης ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή, αλλά και από μια ομάδα της Ρωσίας που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για τον παίκτη. Καλά, μπήκανε ρώσικες ομάδες, θα τον ξεχάσουμε τον παίκτη. Καλά, δεν είναι, να σου πω κάτι, ναι. Όχι. Ανάλογα τι θέλει και ο ίδιος βέβαια. Αυτό, η, ναι. Η πλευρά του παίκτη λέει ότι η προτεραιότητα για αυτόν και η ομάδα που του κάνει κλικ περισσότερο είναι ο Άρης. Είναι και κοντά δίπλα στην κορά. Ένας λόγος είναι και αυτός, εντάξει, αλλά είναι ότι υπάρχει η προοπτική της Ευρώπης και ο Άρης να πάει μακριά φέτος, αν κάνει την υπέρβαση μέχρι και τους ομίλους, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι και κοντά στη Σερβία. Αξιμοιάζουμε πολύ και σαν λαοί έτσι κι αλλιώς, ναι, και δεν θα διαφέρει πάρα πολύ, νομίζω, από την πατρίδα του. Γι' αυτό και δίνει, νομίζω, ένα ελαφρύ προβάδισμα. Άρα, στον Άρη. Νίκο, με λίγα λόγια, εντάξει, όχι ότι είχαμε και ιδιαίτερες ελπίδες, τον Ματέο Γκαρσία το ξεχνάμε, έτσι. Κοίτα, αυτή τη στιγμή αναστενάζω, γιατί δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο με αυτό το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, εντάξει, ούτε κούρασε, η αλήθεια είναι ότι κούρασε. Κοίτα, ότι όταν ο Άρης ψάχνει εξτρέμ, σημαίνει, ναι, ότι... Όχι, ξέρεις τι, κούρασε από ποια άποψη, ότι δεν βγαίνουν και οι άλλοι να πούνε ότι έκλεισε στην τάδε ομάδα, να ξέρουμε. Κοίτα, ότι τελείωσε, έκλεισε το θέμα. Ο Άρης τώρα εξτρέμ θα πάρει. Ναι. Εντάξει. Εγώ λέω ότι πολλοί εκεί σε αυτές τις θέσεις. Πρόσεξε μπροστά. Με, εκεί ήθελα να καταλήξω όμως. Αν μέσα στο καλοκαίρι ο Ματέο δεν πουληθεί πουθενά, ναι, και κάτσει και ένταμε έναν τέτοιο τρόπο, να τα βρούμε, ας πούμε, τότε κάποιος μετά θα πρέπει να φύγει. Ναι, είναι πολύ πλέον εκεί. Γιατί σε αυτές τις θέσεις για τον Άρη. Τον Ντιγκινί, τον Λάρσον, τον Γκάμα. Ε, βέβαια. Έχεις σαν επιλογή και τον Μαρτίνες που μπορεί να παίξει στα πλάγια. Βέβαια. Και ο Τόνος από συνθήκες μπορεί να παίξει στα πλάγια. Και ο Ντουάρτε πλέον, βέβαια, που ήρθε και αυτός μπορεί να παίξει στα πλάγια. Λίγο κοντός είναι αυτός, ένα 68. Ό,τι πρέπει, περνάει κάτω από τα πόδια. Εντάξει, το κοντός πολλές φορές είναι και πλεονέκτημα σε άλλα κομμάτια, ας πούμε, του παιχνιδιού. Ας πούμε. Και γενικότερα το κοντός σε άλλα ζητήματα μπορεί να πλεονέκτημα. Στον Ηρακλή έπαιζε, έτσι. Στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή. 143 συμμετοχές, 19 γκολ βλέπω εδώ και 14 ασίστ. Εντάξει, έχει παραστάσει πολλές από την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Και δύο φορές λέει στην Εθνική Ανδρών τον Ναι, και ένα πρωτάθλημα με τον Άγιαξ. Αλλά και σε χρονιά που είχε κιόλας 22-23 συμμετοχές με τον Άγιαξ. Απλά η ιδιαιτερότητα που έχει και αυτός και ο Σούντγκρεν είναι ότι πρώτη φορά θα γνωρίσουν μακριά την πατρίδα του. Ναι, εμένα μου τη δίνει πολύ τα μούτρα του, ειλικρινά σου μιλάω, το βλέπω τώρα και ησυχίζομαι. Ποιος από τους δύο? Τον βλέπω, τον Ντουάρτε, τον βλέπω γκολ και... Ο Ντουάρτε, δεν ξέρω. Τον βλέπει έτσι λίγο έτσι. Μουδόφατσα, έτσι ύποπτο το βλέπω. Τον βλέπει γιατί βλέπει το έργο μπροστά. Επικίνδυνο, θέλω να σου πω, επικίνδυνο το βλέπω. Βλέπει το έργο μπροστά, το 0-2 στην Τούμπα. Επικίνδυνο αγωνιστικά. Ναι, το βλέπω επικίνδυνο και φασαρτζή, προκλητικό το βλέπω. Διάβασε τη φωτογραφία, λέει, και τον καφέ, να ξέρεις. Ενώ η δική σου είναι τη Δελασάλτα. Όλοι. Η άμυνα του ΠΑΟΚ. Αριστοτέλειο κολέγιο είναι. Ο Μάτος ειδικά. Με Βαρέλα Κλασπό έφαγε 14 γκολ και φάγανε από μία κίτρινη. Για το Μάτος σου είπε. Αριστοτέλειο κολέγιο. Ο Μάτος είναι, ρε παιδί μου, εκρηκτικός τύπος. Εκρηκτικός. Λόγω και της καταγωγής του. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όλοι αυτοί από εκεί πέρα. Ναι. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή. Εντάξει, το καλύψαμε το θέμα. Και εγώ, άμα πάω, και δίνω κάποιον, ας πούμε, θα το πω, είμαι εκρηκτικός τύπος. Δηλαδή, ας πούμε, τι να κάνω. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, δεν δικαιολογείται αυτό και πολλές φορές φτάνει στην ανοησία ο τρόπος παιχνιδιού του Μάτους, γιατί δέχεται και ηλίθιες κάρτες. Τώρα μ' αρέσει. Εντάξει, μα είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Και πολλές φορές δεν δέχεται και κάρτες. Από το σώμα μου το πήρες. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Και πάρα πολλές φορές δεν δέχεται καν. Αμφισβητείτε την ηλική διαιτησία του. Όχι, προς Θεού. Βάρ θα έχουμε φέτος. Δύσκολα. Αν έχουμε βάρ θα γίνει μεγάλο πανηγύρι. Ωραία, φίλε. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Τελευταίο, 30 φορές τελευταίο τον είπα. Δεν πειράζει. Αυτό που ακούγεται ράδιο Αρβίλα για Ανσαριφάντ, παίζει κάτι? Όχι. 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 Εντάξει, Νίκο Παπαδόπουλο. Άλλος είναι ο φορ. Ποιο? Και περιμένουμε και το αποτέλεσμα του ραντεβού, των ραντεβού βασικά που γίνονται στο Λονδίνο του Καρυπίδη και του Διαμαντόπουλου. Νίκο, ένα λεπτό. Αυτό, άλλος είναι ο φορ, εντάξει, δεν θα μας πεις, ούτε θέλουμε. Είναι όνομα που δεν έχει ακουστεί, δηλαδή. Όχι. Είναι όχι. Όνομα που δεν έχει ακουστεί. Δεν έχει ακουστεί, όχι. Τα διαρκεία πώς πάνε? Μια χαρά. Πολύ καλά. Κοίτα, ο Άρης, σκέψου ότι μέχρι πριν λίγες μέρες, την Πέμπτη, δηλαδή μέχρι την περασμένη Πέμπτη, είχε ξεπεράσει τα μισά περσινά. Μάλιστα.
Οπότε είναι 4.000, 3-4.000. Κάπως 4.000. Εντάξει, αν συνεχίσει έτσι και με δεδομένο ότι είμαστε αρχές καλοκαιριού, μπορεί, 10, να, πάει, πάνω μπορεί πάνω, να πάει πενταψήφιο. Έτσι, και εγώ εκεί πιστεύω θα πάει 10 και πάνω. Ωραία, ωραία. Μια χαρά και να πάτε και καλά στην Ευρώπη, να μαζεύετε βαθμούς για την Ελλάδα. Άκου, γιατί. Να βγαίνει ο πρωταθλητής απευθείας ομίλους κάποια στιγμή. Φυσικά δεν θα είστε τώρα που πήραμε το κολλάι. Δεν νομίζω του χρόνου ο Ολυμπιακός θα προλαβαίνει του ομίλους. Όχι, μην του λες τέτοια. Πάλι θα αρχίσει ο Ράντος. Να ρωτήσουμε λίγο. Τι είναι αυτό που μου είπε για τον Ράντο. Να ρωτήσουμε λίγο τους Book. Ναι. Ναι, σωστά. 2 με 2,20. Οι Book πέσανε πάρα πολύ μέσα αυτή τη χρονιά. 2 και 2,20. Αυτό για τον Ράντο τι είναι που μου λέει και με τσιτώνει αυτό τώρα. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα. Ο Ράντος, από τη στιγμή που υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα και λογικά θα γίνει, θα αποχωρήσει ο Αντώνης Ολικούρης σε θέση του προπονητή τερματοφυλάκου. Μετά από 4 χρόνια, πες το. Μετά από 4 μετά από 4 χρόνια, ναι. Φύγει ο άνθρωπος, τι έκανε. Και μόλις 33 χρονών κιόλας, έτσι. Πέφτουν επιλογές στο τραπέζι, μια επιλογή είναι και του Ράντου. Ναι. Άμα παίρναμε το Φορτούλα π.χ. που ήταν ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, λέμε που δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, θα έλεγε μια χαρά εγώ είναι. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθει ο Ράντους και μάλιστα θα μείνει και δίπλα στο Σουηδό στο Πανόραμα. Να το θυμάστε το ξέρω. Έχεις παρασύνο για λέκο Ράντου, τόσο μου. Ναι, έχω πληροφορίες. Αντέλα μέσα στην αίθουσα σύνταξη. Έχω πληροφορίες. Θα σου δώσω είδηση. Πρώτος θα το βγάλει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Νικολάκη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Παπαδόπουλο από All About Aris. Αυτός ακούγεται ο άλλος. Δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, θα σκοτωνόμασταν. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσύ δεν είπες τίποτα για ΠΑΟΚ σήμερα. Τώρα την έκανες. Την έκανα με κυτρινόμαυρη. Εντάξει, φίλε, ήταν παίκτης τώρα. Τι έκανε. Εντάξει, όντως. Ο ΠΑΟΚ είχε διαπραγματεύσεις γιατί θα παίξει 6 Αυγούστου το πρώτο ευρωπαϊκό. Η επικαιρότητα πάντα είναι. Έχουμε πολλά για ΠΑΟΚ. Έχουμε τα διαρκεία ανακοινώθηκαν. Εντάξει, έχουμε διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστή. Ποιο ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι ωραία από την Ρωσία. Έχει αλλάξει το κλίμα για τον Ισμαήλ Σίλβα. Θα συνενημερώσουμε. Είναι άσχημο δηλαδή. Όχι, καλύτερο. Θα το ενημερώσουμε τους φίλους μόλις έρθουν. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, οι γραμμές θα είναι ανοιχτές στο 23-10-287-38, όπως και το 69-45-287-38. Σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Ράδιο Μαρμίτα. Θα είμαστε μαζί σας για άλλα 40 λεπτάκια εδώ από το Ράδιο Μέγαρο του Λίμπερο 107.4. Λοιπόν, όπως σας υποσχεθήκαμε, θα σας ενημερώσουμε λίγο τώρα. Θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές, το 23-10-287-38. Έχει αλλάξει το κλίμα όσον αφορά τον ΠΑΟ και τον Ισμαήλ Σίλβα. Υπάρχουν νέα δεδομένα στην υπόθεση του 24χρονου Βραζιλιάνου χαφ της Αχμάτ Γκρόσνη. Έχουν ξανά κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ο ΠΑΟ και η Αχμάτ Γκρόσνη. Επίκεντρο ποιος άλλος, ο Ισμαήλ Σίλβα και το ενδεχόμενο μετακόμισης του ποδοσφαιριστή στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ έχει επιδείξει αρκετή μεγάλη υπομονή όσον αφορά την υπόθεση του Σίλβα, αλλά έχει φέρει και αποτέλεσμα. Οι απαιτήσεις βλέπουμε της Γκρόσνη για την παραχώρηση του 24χρονου Βραζιλιάνου χαφ είναι σημαντικά αρκετά μικρότερες σε σχέση με τα χρήματα που αξίωναν αρχικώς οι Τσετσένοι πριν μερικές ημέρες. Πιστεύω πως η υπόθεση είναι πλέον κοντά σε αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ. Και υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, αρκετά σοβαρές, ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια για να κλείσει η αγοραπολισία του Ισμαήλ Σίλβα και να έρθει στον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό όσον αφορά για τον Ισμαήλ Σίλβα που σας είπαμε ότι θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε γραμμή. Ναι. Ναι, υπάρχει και μια ελπίδα. Θα πάρουμε τώρα τη γραμμή για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα team επιχειρηματιών από την Αθήνα, το οποίο αυτό team ενδιαφέρεται για το management της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Καλά, δεν παρευρετήθηκε ο Πρέλεβιτς. Όχι ακόμη. Βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, σε συζητήσεις, επισυζητήσεων. Για να δούμε, υπάρχει ένα φως στο τούνελ όσον αφορά την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, από ένα team επιχειρηματιών από την Αθήνα, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το management. Φυσικά το management αποτελεί την διαχείριση. Διαχείριση, δεν θέλουν δηλαδή τις μετοχές, ας πούμε, θέλουν να διαχειριστούν. Για να δούμε τι θα δούμε. Έσοδα, έξοδα δηλαδή. Και να δούμε ποιος είναι πίσω από αυτό το team επιχειρηματιών. Γιατί αυτό το team επιχειρηματιών από την Αθήνα. Ο Κόκαλης. Εμένα δεν. Τα δούμε. Πάμε στους ακροατές. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα φίλε.
Καλησπέρα κύριε Τάσο και είπα, κύριε Ζάγκο, η πιο ερετική πόλη. Μόνο, και Τασούλη μου, μόνο στοίχημα τέτοια. Καλώς το καλώς φίλο μας. Δεν έχω πολύ χρόνο, πρέπει να πάω βόλτα την υπέροχη σκυλίτσα μου, την Κούκη, με τα ορφανάτια. Α, εγώ νόμιζα το Μπαρμπασάβα θα πήγαινες. Όχι, όχι, ο Μπαρμπασάβας αύριο το πρωί θα τον πάω και εκεί θέλω. Κοίταξε, ναι, Τασούλη μου, ναι, τώρα, ναι, που είπες, ναι, για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, ρώτα λίγο τον Ζάχο, αυτοί έχουν εμπειρία από τον Καρακίτσο Security και τον Γιάννη Σερπάνος, Πατά. Σερπάνος. Ναι, Σερπάνος, δηλαδή, μη φάτε κανένα τέτοιο παπά, δηλαδή. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν γνωρίζω. Ήρθε η άλλη, ήρθε να πάρει τον Άρη με δικτύο το καλσόνι, μπήκε στο πάλι. Να κάνω μια ερώτηση στο φίλο μου, τον οδηγό του Μπαρμπασάβα. Να την κάνει. Και μια δώρο. Στην Α2 υπάρχουν ΚΑΕ. Ή λέγονται αλλιώς οι διοικήσεις. Κοίταξε, τρένο, ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα τρένο, κοίταξε. Όχι, ρωτώ, ρωτώ αν γνωρίζετε. Όχι, δεν γνωρίζω. Γιατί σιγά σιγά πρέπει να ενημερώνεστε για την Α2, για τον Μπαρμπασάβα. Βρε, άσε τώρα. Τι βρε, υιοθετημένε, υποβιβασμένε. Τι άσε τώρα αυτά. Εδώ έπεσε Ολυμπιακός. Έπεσε Ολυμπιακός στην Α2. Καλοκαίρι έχουμε, εντάξει, και δεν ανοίξουν ούτε ένα καπάκι πύρας. Άμα σου πω με ποιες ομάδες θα παίζεις, θα κλαις και εσύ και ο οδηγός και ο Μπαρμπασάβας μαζί. Δεν μου λες, Τασούλη μου. Έλα, αληθεύει αυτό που άκουσα σήμερα το πρωί από τον Κυρνίκο, τον Αλέφατο που έπαιζε τάβλη με τον Μπαρμπασάβα. Ποιο, το Γατζηλικάκι του Φαταόλ, για πες. Να σε ρωτήσω, υπάρχει καμιά συνάντηση, κανένα τσιμπούσι την Πέμπτη, για να συζητήσετε και να οργανώσετε την καινούργια σεζόν, τη ραδιοφωνική, δηλαδή εσείς όλοι οι πρώην συνεργάτες, αν τα είπα καλά Κωστάκη μου, καλά τα είπε Στασούλη μου, Μπουγάτσα μου και Ζάχο μου, δηλαδή και το τραπέζι ποιος το κάνει, αληθεύει κάτι τέτοιο. Την Πέμπτη με υπάρχει... το χέρι στην καρδιά θέλω να μ' απαντήσει. Ναι, 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 υπάρχει την Πέμπτη ένα τραπέζι το οποίο θα γίνει... Στίχημα. Είναι ένα στίχημα που έχει χάσει, που έχει χάσει, έχει χάσει ο Θουβού ένα στίχημα από το Ζάχο. Άρα δεν είναι φήμες. Όχι, όχι, τίποτα θυμίζει. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Το στίχημα Πλερουά. Όχι, εγώ κερδιζουά. Αλήθεια είναι και από αυτή τη συνάντηση θα εξαρτηθεί αν θα υπάρξει μια εκπομπή τηλεοπτική ρετρό με την παλιά παρέα. Δηλαδή με Θουβού, με Ζάχο, Τρέγια και Μπουγάτσα. Δεν μου λες, Ρετάσου, και λύσε μου και αυτή την απορία ακόμα. Δεν καλά, εγώ τι να το παίξω στη Μαλαισία τώρα αυτό την Πέμπτη. Άσοχη 2, τι να το παίξω. Μην το παίζει ακόμα. Είναι 50-50. Κοίταξε τώρα, η πλευρά των τριών από τους τέσσερις που ανέφερα είναι πολύ κοντά στο να επέμψει συμφωνία για μία εκπομπή μόνο ρετρό. Ο ένας είναι ο Αντιρρησίας. Δεν μου λες, Ρετάσου μου, για πες μου λίγο. Και επειδή ο Μακουκούλα λείπει για δουλειές, υπάρχει αντικαταστάτη ο 60χρονος που τρώει κορνφλέξ εδώ. Δεν μου λες, για πρωινό, Λέοντος ο Φούρε, φίλε, με γωνία Φράγκων και πλατεία Βίκτορος Σουκό, πώς το έκανε σε 6 λεφτά και 15 δευτερόλεπτα μέχρι την Παπάφερε, φίλε. Που έκανα την Μπούκαλες. Εντάξει, κοντά είναι, ρε, δεν είχε τόσο μακριά. Ήτανε άδειοι δρόμοι, φίλε. Και έχω Σεβρολέτ 1600, αδερφέ. Χλάτς Βαντάμι. Πώς γίνεται, δηλαδή, άντε να... Η λέω του Σουβού δεν ανεβαίνει επάνω. Την πήγες από κάτω. Άντε να πω ότι πήγες από την Πολυτεχνείου κάτω. Βρε κοροϊδάρα, βρε κοροϊδάρα. Στην Εγνατία είχα τα αμάξι, βρε Παξιμάδη, κατεψυγμένο. Μία ευθεία έφυγα, βρε Παξιμάδη. Και Δευτέρα είναι, από το 4-24 έφυγα. Από το 424. Από το Συντριβάνι, είδα το Συντριβανίσιο, πήρα ντόπα από το Συντριβανίσιο. Γιατί είπες ότι ήσουν στην εκπομπή και ότι διέκοψε στην εκπομπή και έφυγες. Έχω μάρτυρα του Ζάχου. Όχι, αλήθεια. Έχω μάρτυρα του Ζάχου. Δεν έκανα 6 λεπτά, έκανα γύρω στα 11 λεπτά. 12-13. Εντάξει, εγώ ένα ματίζ έχω, 45 άλογα έχει το ματίζ, πόσο να το πατήσεις στον γκάζι. Ματίζει, είχε και ο κόκκινος και είδες τι έπαθε. Όχι, κόκκινο ματίζ με το έκανε δώρο ο Κυρσάβας. Τι θα έχεις, οδηγία του Μπαρμπασάβα. Δεν θα έγινε. Κόκκινο είναι, ρε. Να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, οι καλαδοσφαιριστές σας θα κάνουν προετοιμασία φέτος του Ολυμπιακού ή φεύγουν? Μ' αρέσει που έχεις μάθει και τους όρους, ρε Τάσο. Φίλε, μπάσκετ έπαιζε από μικρός. Με το Βουρτζούμι και το Σάρπι αντίπαλος έπαιζε. Εγώ διάβασα ο Κόνιαρ στον Ολυμπιακό, λέει. Έτσι διάβασα. Καλά, ρε Τάσο μου. Εσείς όταν πήγατε πρώτη φορά στο Παλέντε Σπορ, φωνάζατε τον Κατσούλη και τον Πολίτη, φύγε κάτω από τη ρακέτα ή offside, ρε Τάσο. Να σε τώρα, ρε φίλε. Καληνύχτα μου, ρε Τάσο. Να πάρει και κανένα άλλο. Γεια σου, Α2.
Γεια σου, Άτιτλε! Άτιτλος έκανε ο Σαβίδαρος, ο Γιάνναρος Σαβίδαρος έκανε άτιτλο και όχι μόνο άτιτλο στο ποδοσφαίρο. Σέριξε και Αλβαδίο. Κοίταξε που χάνει το ταλέντο σου από την Εθνική Ελπίδων και κατηφορίζει του Ρέντι. Άτε, γεια. Το Σιαμπάνι λέγε, το τερματοφύλακα. Ποιο το Σιαμπάνι, το τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Το Μοσκοπούλιο 3 εκατομμύρια θα δώσει ο Γάβρο για να τον πάρει. Τρία χαρτιά. Έλα, καλησπέρα. Στον ΠΑΟΚ θα το χρειάζεται τότε που ΠΑΟΚ. Ναι, καλησπέρα. Ναι, φίλε. Δεν περιμένω. Εντάξει, λογικά. Συνέχισε αυτό που έλεγε. Συνέχισε αυτό που έλεγε για το. Λοιπόν, για την ΚΑΕ. Ναι. Είναι αυτό. Το ξαναλέω άλλη μία φορά. Ένα φως στο τούνελ υπάρχει από ένα team επιχειρηματιών από την Αθήνα με τους οποίους διαπραγματεύεται ο Μπάνε Πρέλεβιτς για να παραδοθεί το management της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι. Το οποίο management θα ανήκει εξ ολοκλήρου η διαχείριση. Η διαχείριση της ΚΑΕ. Την υπόθεση την έχει αναλάβει ο Μπάνε τις τελευταίες εβδομάδες. Έχει κάνει επαφές με ομάδα επιχειρηματιών από την Αθήνα σαν πρώτη φάση για τη διαχείριση του management της ομάδας σαν πρώτη φάση. Είναι ένα θέμα που το τρέχει το τελευταίο καιρό ο ίδιος ο Μπάνε Πρέλεβιτς χωρίς να υπάρχει μεγάλη ενημέρωση, χωρίς να το ξέρουν πάρα πολύ. Ακόμα και μέσα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ απειροελάχιστη γνώριζαν την υπόθεση. Τώρα άρχισε να βγαίνει προς τα έξω. Από χθες άρχισε να γίνεται γνωστό όλο το θεματάκι. Καθώς από τον ΠΑΟΚ έχουν κρατηθεί, όπως βλέπετε και εσείς, σήμερα βγήκε η βρώμα, χαμηλή τόνη. Πληροφορίες λένε ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε επαφή τα προηγούμενα 24 ώρα και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει άλλη μια ανάλογη επαφή. Ασχολείται προσωπικά με το θέμα, είπαμε, ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Κάνει όλες τις συζητήσεις με τη συγκεκριμένη ομάδα επιχειρηματιών από την Αθήνα που θέλει αρχικά να αναλάβει το management, ενημερώνουμε. Μιλάμε για μια διοίκηση πρωτοδικείου αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ, οι οποίες επαφές, οι όποιες μάλλον επαφές, να έχουν γίνει γνωστές και στο υψηλό, πλέον υψηλό επίπεδο του ΑΣΥΓΜΑ του ΕΡΕΣΤΕΚ. Αναμένουμε τα επόμενα 24 ώρα, στα οποία φυσικά περιμένουμε εξελίξεις για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, αν θα εξελιχθεί θετικά ή αν θα εξελιχθεί αρνητικά. Λοιπόν, υπάρχουν και τα φιλικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα το πει και επίσημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στις 3 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα παίξει σε ένα μήνα από τώρα κοντά με την Αλκμαρ, ένα δυνατό τεστ. Στις 6 Εβδόμου θα παίξει με την Νορτσέλαντ. Στις 9, ανά 3 μέρες δηλαδή, με την Τσβόλε. Μετά πάει στη Ρουμανία 12 Εβδόμου να παίξει με την Κλουζ ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε ακόμα τις ημερομηνίες. 20 Εβδόμου ένα πολύ δυνατό τεστ με την Άντερλεχτ, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. 24 Εβδόμου θα δώσει άλλο ένα μάτς, δεν έχει κλείσει ακόμα ο αντίπαλος. 27 θα παίξει ΠΑΟΚ με Αλ Ταουόν, δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι Κινέζοι. Τίποτα Άραβες θα είναι εκεί, με την υπόθεση Πρίγιοβιτς προφανώς. Και θα παίξει και ΠΑΟΚ, Φορτούνα, Σιτάρ. Θα παίξουν δύο δεκάδες σε αυτά τα δύο μάτς. Αυτά ως τώρα για τα φιλικά. Για τα διαρκές θα σας πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε γραμμές. 23-10, 2-87 και 3-8. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Καλούτσικα. Μπράβο ρε παιδιά. Έτσι, πάντα το καλό να ακούμε. Ό,τι λοιπόν μπορούμε. Ακούστηκε καμία μεταγραφή, Τάσο, για τον επιθετικό Μαρίνος σήμερα? Μαρίνος, εγώ το κατάλαβα, αλλά λέω, άσε να μην πω. Ναι. Όχι, δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε. Όχι. Κάτι θα κάνουν, δεν μπορεί. Νωρίς είναι ακόμα. Θα μου πεις, έχουμε ακόμα καιρό. Δεν έχουμε πάρα πολύ, αλλά έχουμε, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι κρυφά κάτι κάνουν, ψάχνουν τώρα. Εντάξει. Δεν είναι και εύκολο, δεν είναι και εύκολο να βρεις. Ναι. Συγκεκριμένη περίοδο, ό,τι καλύτερο, έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε λίγο υπομονή και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Αυτό που είναι το τελευταίο νέο είναι ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία ο ΠΑΟΚ με τον Ισμαήλ Σίλβα από την Κρόσμη. Τελικά τον κλείσανε, δεν τον κλείσανε. Να προσέχεις τη λέω, σε παρακαλώ, κύριε Μάρου. Είναι πολύ κοντά, λέω, στη συμφωνία. Υπήρξε επαναδιαπραγμάτευση. Κατεβάσα τις απαιτήσεις τους οι Τσετσένοι και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο 24χρονος Βραζιλιάνος χαφ της Γκρόσνη
να είναι πλέον παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τίποτα κρισμένο. Βέβαια, η δική μου άποψη είναι πάντα ότι ποδοσφαιριστής της οποιαδήποτε ομάδος είναι αυτός που παρουσιάζεται επισήμως από την ΠΑΕ. Ναι, υπογράφει, μπράβο, σωστό αυτό, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Όταν υπογράψει, ο Ισμαήλ Σίλβα. Είναι μία ένδειξη. Ωραία, θα καλό και αυτό. Θα δούμε, θα δούμε. Περιμένουμε και βλέπουμε. Mm-hmm. Έτσι. Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας, ναι. Και από Βέλγιο υπήρξε μία κρούση. Ακούστηκαν κάποιες σιρήνες για έναν ποδοσφαιριστή, ρε παιδί μου. Ναι. Περιμένουμε και αυτή την υπόθεση να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πώς θα πάει. Ναι, ναι. Είναι ο Νακάμπα, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Marvelous Nakamba. Τι θέση είναι αυτό? Υπάρχουν από την Ρουμανία πληροφορίες. Στον άξονα παίζει. Αγωνίζεται στη Club Breeze, παίζει στον άξονα. Και νομίζω ότι ανάλογα με την υπόθεση Ολιβέιρα. Να δούμε τι θα γίνει με Ολιβέιρα. Θα εξελιχθεί και η συγκεκριμένη υπόθεση με τον ποδοσφαιριστή. Ωραία, ωραία. Να το καλό. Ναι. Βλέποντας και κάνοντας, θα περιμένουμε και θα δούμε. Mm-hmm. Εντάξει. Έτσι. Και ο Άρης περιμένει κι αυτός. Ο Άρης πήρε κανένα. Ο Άρης έκανε δύο μεταγραφές, είπαμε. Έναν Ολλανδό, έναν Σουηδό. Σουηδό και Ολλανδό. Και, ναι. Και διαπραγματεύεται για δανεισμό με έναν του Ερυθρού Αστέρα. Γιώφτοβιτς, δεν ξέρω πώς το λένε. Γιώφτοβιτς. Κοίταξε τον Άρη, σιγά σιγά εξοπλίζεται. Ο Άρης συγκεκριμένες οι θέσεις. Έχουν μείνει λίγες ακόμη, είπαμε. Center back, αριστερό back και center four. Νομίζω η επόμενη κίνηση, χωρίς έτσι να είμαι, θα είναι του center four. Το center four, ο οποίος είναι βασικό κομμάτι. Να πάτε να πάρετε διαρκείας. Μια χαρά. Να πιάσετε τον Ιούνιο 10.000 διαρκείας, να σας πάρει center four ο Κάρι. Μια χαρά. Α, μπράβο, ναι. Να βοηθήσετε λίγο την κατάσταση. Μια χαρά είναι. Τα 4.000, κοντά στα 4.000 είναι ήδη. Αλλιώς κάντε ένα αίτημα εκεί στην Τούμπα για δανεικά από τον Ιωάννη Σαββίδη. Άστον Άρη. Δες εκεί για τον Ακάμπα και για τον Τσιμπάγκα. Α, καλά, ξέχασα. Σε λάθος λιμάνι είπα. Ναι. Άστον Ακάμπα πάνε. Κάντε έτσι σε άλλο το λιμάνι. Έλεγε για Μαϊμουδομ Μούρι τον Ντουάρτε, δες ποιο μας έβαλες εδώ, σαν τον Κινγκ Κόγκ είναι. Ντροπή σου. Τι εκεί. Ναι, ρατσιστικό αυτό που λες. Γιατί εσύ τον άλλο Μαϊμουδομούρι τον είπες. Εντάξει, εγώ τον είπα, ρε φίλε, φίλο του Ταρζάν, δεν είπα. Ναι, εγώ και εγώ τι τον είπα. Κινγκ Κόγκ. Ο Κινγκ Κόγκ τι είναι, εχθρός του Ταρζάν. Ταινία είναι ο Κινγκ Κόγκ. Ίσα. Ο Κινγκ Κόγκ. Πραγματικά είναι ίδιος ο Κινγκ Κόγκ. Βάλτε φωτογραφία. Αυτός θα στον καρφώσει. Ίδιος, δύσκολα. Στο καρφώσει όπως ο μπαμπάς Αλέξανδρος το 82. Κλάτς Βαντάμ, ένα δύο ξέρει. Έβδομη αγωνιστική, κρεμίστηκαν τα όνειρα των παιδιών. Στην Τούμπα δεν μας είπε. Περίμενα την έβδομη. Στην Τούμπα τι έγινε, φίλε. Μέσα έξω σε κέρδισα, 6 βαθμούς. Προς απογοήτευση του Ολυμπιακού. Μέσα έξω. Εντάξει, ρε φίλε. Δύο μάση ντούμπα δεν. Εσύ τώρα δεν ξέρω τι δεν πιάνει. Νίκη, δύο μάση ντούμπα και κεράκια αναβεσαινά για βαρβάρα, ρε. Μιλά κιόλα. Με goal offside με σοφά. Α, με goal offside. Κάνε συλλαλητήριο σε αδίκη σα. Γκολάρα του βιβλίου. Μαρίνο, γεια σου, Μαρίνο, φύγε. Να σε καλά. Ρε παιδιά, ένα τελευταίο ζάχο δεν το βάζει κι εσεί κάτω με τίποτα, ρε παιδί μου. Γιατί να το βάλουμε, ρε φίλε. Δυναμική. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Εντάξει. Έχουμε δυναμική, αυτό είναι δεδομένο ότι έχουμε, έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, κοίταξε τώρα. Πήρε ο Πάκ τον Ντάμπλ, α πούμε, ήρθε το Σαφτάβ. Σωστό. Λογικό θα ήταν να πείτε εντάξει, ρε παιδιά, σα παραδεχόμαστε και τα λοιπά. Εσεί όμω δεν το βάζετε κάτω. Εμεί πάμε να πάρουμε και εμεί τώρα του χρόνου να πούμε ένα τίτλο. Δεν γίνεται. Έχουν 50 χρόνια. Αν είστε καλή ομάδα, να το πούμε. Βέβαια, θέλω το κύπελο, γιατί να μην το πάρουμε. Είναι καλό οι συμπολίτε να παραδειγματίζονται από την οτροπία και τον τρόπο λειτουργία του πάνω. Ναι. Μαρίνο έγινε τη Οξφόρδη ξαφνικά. Έγινε τη Οξφόρδη ο Τρέγια. Κατάλαβες. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε παιδιά. Καλό γεια σου, ρε Μαρίνο. Καλό βράδυ. Πάντα ήμουν, απλά δεν φαινόταν. Δεν ξεδιπλώνω τις πανεπιστημιακές μου γνώσεις. Δεν είπα γι' αυτό. Για νοοτροπία είπα. Δεν είπα για γνώσεις. Για νοοτροπία έτσι δεν ήσασταν. Δεν ήσασταν με τα μπουκάλια της Μαλαματίνας. Ζάφτη αυτό να ζάχω. Δύσκολο είναι. Καλά του τα λες. Καλά του τα λες. Καλησπέρα. Θες ήταν μια χαρά όμως. Άμα σας πω τι έκανες στο Άγιο Όρος. Καλά, άστο. Άστο ρε και μην τα λες. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Καλώς ήρθες. Γεια σου Γιώργια. Αυτά είναι κοίτα τα off the record, δεν τα λες. Εντάξει φίλε, δεν θα πω επακριβώς. Ζάχο. Ναι, το διώξαν οι παπάδες. Ζάχο. Πολύ τον κολλάς στο φίλο μου τον Τάσο και δεν μ' άρεσε. Τι τον κολλάω, τι είναι αυτό κολλητό. Όχι, πολύ τον κολλάς. Αυτός τι κάνει. Αυτός είναι να πούμε κορυφή, ρε. Όταν αυτός ήξερε αγγλικά, εσύ ακόμα ήσουν να μην ζητάνε.
Καλά, εγώ είμαι μεγαλύτερος, πώς αυτός όταν ήξερα αγγλικά. Στα δέντρα πάνω ήταν. Εσύ δεν πήγες σχόλιο κατευθείαν, ρε, έκανες 3 χρόνια, ήσουν στην πίτα. Όχι πίτα, ρε φίλε, πλάκα, όχι, όχι. Τετάρτη δημοτικού ξεκίνησα τα αγγλικά και είναι το μόνο που μετάνιωσα που δεν έχω τελειώσει, ας πούμε. Τα πήγα μέχρι τότε. Εγώ τελείωσα, αλλά τα ξέχασα. Τα ξέχασα, αυτός ήταν κρικαμάκι να με σουηδέζε στα καλοκαίρια και τις αγγλίδες και έμαθα αγγλικά. Ξέρω τουρκικά. Τουρκικά, λοιπόν, ο Τουρκ. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο, μπράβο στις μεταγράφες σας, μπράβο παιδιά. Εγώ να τους δούμε, να τους δούμε στο γήπεδο. Όχι, ναι, εγώ θέλω να βλέπω κινήσεις, θέλω να βλέπω κινήσεις. Ναι, βλέπω προσεγμένες οι κινήσεις του Άρη, αυτό είναι δεδομένο. Πολύ καλά πηγαίνουν. Τώρα και δικοί μας θα ξεκινήσουν σιγά 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 σιγά, έχουν περιθώρια. Ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι και πιο αργά από τον Άρη μπαίνει στο τέτοιο. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, πάλι εμείς στην πρίζα μας βάζουν, ρε συγκαταλήτε να μου. Όπως, για ποιο πράγμα? Για τις μεταγράφες στην πρίζα, να ο ένας από εδώ, να ο άλλος από εκεί, πάλι αρχίζουμε να τρώμε τα νύχια μας. Πάμε, εντάξει, λέμε, καλοκαίρι είναι, λέει, θα υπάρχει και λίγο τέτοιο, ρε, δεν γίνεται. Τι θα κάνουμε το καλοκαίρι? Ποιος έβαλε στην πρίζα? Άλλο σου λέει, ρε. Άλλο, με το ένα όνομα εδώ, άλλο όνομα εκεί, αυτό σου λέει. Αυτό, ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, εντάξει. Και οι δημοσιογράφοι το καλοκαίρι τι θα κάνουν, ρε, εσύ? Πρέπει να πουλήσουν λίγο κι αυτοί. Πραγματικά. Θα πουλήσουν, πλάκα κάνουν. Αυτό είναι η δουλειά του, τι θα κάνουν. Είναι νεκρή περίοδος τώρα. Λοιπόν, να πάτε να μαζεύετε εισιτήρια εκεί, να πληρώνετε, να πούμε, το αφεντικό σας, να κάνετε να πούμε καλά τις καλές κινήσεις. Μια χαρά. Έτσι. Και 2 εκατομμύρια περισσότερο μπάτζετ φέτος, είπε. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Να μπούμε και στους ομίλους, θα έρθουν άλλα 4-5. Στην ΕΡΤ θα είστε. Μην μιλάς για ΕΡΤ, εσύ, ακόμη. Περιμένω εγώ. Μην μιλάς για ΕΡΤ. Ας την ΕΡΤ. Ρωτάω, ρε φίλε. Λοιπόν, άκου από τώρα, από τώρα. Θέλω στοίχημα να βάλουμε από τώρα τελικό κυπέλλο Ελλάδος του χρόνου. Έτσι, πάω Κάρης. Από τώρα το βάλουμε. Από τώρα. Από τώρα, ναι. Εκεί τι, εγώ τι να πω, ότι δεν θα είναι πάω Κάρης, δηλαδή. Εγώ τι, μα πρέπει να είναι ο Άρης, δεν είναι. Εγώ λέω, θα είναι ο Άρης. Όλα θα πω, θα είναι ο Άρης και εσύ ο ΠΑΟΚ. Και όποιος πάει στο τελικό κερδίζει. Ναι, το βάζω. Μπράβο. Τέταρτο συνεχόμενο τελικό να πάτε, τι να πω, πέμπτο. Εντάξει, ας κάτι και λίγο στην άκρη. Δύο μπουκάλια. Τι μπουκάλια? Δύο μπουκάλια. Πάλι. Ωραία, θα σου φέρω 2 μινιατούρες. Μπουκάλια δεν είπες? 2 μπουκάλια θα σου φέρω μινιατούρες. Κανονικά μπουκάλια, κανονικά μπουκάλια. Γεια σου Γιώργα, ρε. Έγινε. Λάκια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πώς γράμμες έχει η Βασίλη? 2. Έλα, πάμε στον επόμενο. Πάμε σε ρε, τι κάνουμε. Πάμε σε ρε τώρα. Έλα φίλε. Θα την κλείσουμε νωρίτερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου αν θέλεις. Καλησπέρα. Γιάννης Ατρόμητος. Γεια σου ρε Γιάννη. Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε, Ιωάννη. Σας ακούω συχνά, αλλά δεν παραμβαίνω. Ωραία, όποτε κάτι να έχουμε, να έτσι. Πρέπει να έχει δηλαδή να παίρνει κάποιος όταν έχει κάτι να πει. Όταν δεν έχει. Ο άνθρωπος τώρα για τον Ατρόμητο τι να πει? Γενικότερα, δεν χρειάζεται μόνο για τον Ατρόμητο. Γενικότερα να έχει να πει κάτι. Προπονητή καλό πήραμε. Τον Αναστασίου. Νομίζω θα ανεβάσει, ναι, θα ανεβάσει πολλά παιδιά από την Ακαδημία. Έχουμε φορέ στην Ακαδημία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Όχι, αυτό δεν το πω. Δεν ξέρω. Δουλειά 4-5 χρόνια πάρα πολύ καλή. Ωραία. Ποιος, εγώ χωρίς να ξέρω, ποιος έχει βγάλει από την Ακαδημία, δηλαδή, ο Ατρόμητος? Νομίζω είναι ο Λιμνιός, δεν είναι. Ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός είναι από την Ακαδημία του Ατρόμητου. Ο Γιαννιώτας, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ναι, ο Γιαννιώτας, εντάξει, είναι. Ο Λιμνιός το θεωρώ μετριότητα. Οπότε εντάξει. Για τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει, όχι και μετριότητα. Λιμνιό δεν έχει ο Άρης. Δεν έχει Λιμνιό ο Άρης. Άστο. Δεν έχει. Έλα, ο Λιμνιός, να ξέρεις, είναι. Πόσο είναι, 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ? Ναι. Έχει πάρει 3 τίτλους. Τι σχέση έχει αυτό? 2 χρόνια. Αυτό κάνει καλό παίκτη, δηλαδή. Επειδή βέβαια. Πόσο είπε αυτό, 18χρονο. Φίλε, πλάκα κάνει. Ο Λιμνιός το 70% έπαιξε 10 δάτους φέτος στον ΠΑΟΚ. Ρε, εσύ άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Με έλεγε κάτι 2 18χρονο που λε, έχει πάρει double που έλεγε έτσι να κάνει. Ποιο είναι αυτό 18χρονο? Και ο Λίρατζη έχει 3. Τι σημαίνει, δηλαδή, καλό δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο. Ναι, αλλά ο Λιμνιός έπαιζε. Ο Λιμνιός έπαιζε και τι έκανε όταν έπαιζε? Δεν έβγαζε μάτια, ρε φίλε. Έβγαζε μάτια ο Λιμνιός. Έβγαζε ο Λιμνιός. Πλάκα κάνεις. Γρήγορος, τα προσόντα του γρήγορος και βοηθάει στην άμυνα. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Γρήγορος, τριπλέρ. Τριπλέρ ο Λιμνιός. Σκόρερ. Τριπλέρ ο Λιμνιός. Δεν είναι τριπλέρ ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός τριπλέρ. Χαζό να τον κάνει το Τζανακάκι. Καλά, το Τζανακάκι μπορεί και εγώ να το κάνω. Το Βαλεριάνο το κάνει παλαβό. Α, αυτοί τελείωσαν αυτοί. Έχει τώρα Σούντγκρεν από εκεί. Κατάλαβε. Σούντγκρεν. Τι είναι αυτό? Θα σου λέγα τι είναι αυτό, αλλά 2-0. Τι είναι αυτό, ποιο κατευθείαν, κατευθείαν 2-0 θα πήγαινε το σκορ. Θα τον κάνει ο Ζαμπάνα. Συγγνώμη, να ρε φίλε, θέλει δραμαμίνη. Άξιο. Εγώ μπορεί να λέω, ας πούμε, τα κατά του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και αυτός κατά του Άρη. Ο Λιμνιός έχει τρίπλα, για πες μου εσύ. Έχει τρίπλα, είναι τριπλέρο ο Λιμνιός. Θα σου πω κάτι, ο Λιμνιός είναι πολύ καλό στο χώρο.
Ναι. Δηλαδή, γρήγορο. Όταν η ομάδα παίζει στην κόντρα, βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μα δεν διαφωνώ, γρήγορο, το είπα. Τριπλέρ, τριπλέρ είπε. Φυσικά είναι τριπλέρ γιατί είναι, να σε θυμίσω ότι, είναι πάρα πολύ διεισδυτικός προς την περιοχή. Και για να κάνεις διεισδυτικό στην περιοχή και να μοιράσεις μέσα να σκοράρει, χρειάζεται τρίπλα. Τρίπλος. Ο Λουτσέσκου δεν είναι βλάκας που τον είχε κατά 80% στην 11η. 70% τέλος πάντων. Ποιο είναι το κακό και δεν φάνηκε πάρα πολύ ρωτάσω φέτος. Γιατί οι περισσότερες ομάδες κλεινόντουσαν με τον ΠΑΟΚ. Είχαν ρόλο κομπάσου. Ενώ ας πούμε ο Λιμιός όταν θα παίξει ένα παιχνίδι που ευρωπαϊκό π.χ. που η άλλη ομάδα θα έχει την κατοχή της μπάλας και ο ΠΑΟΚ θα κλέβει και θα φεύγει στην κόντρα θα είναι πολύ πιο χρήσιμος. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά παιχτών. Και ο Λιμιός έχει αυτό το χαρακτηριστικό του παίχτη που είναι του ελεύθερου χώρου που λέμε. Όταν βρει χώρο δηλαδή και δεν πάει στα άκρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το παίχτη γιατί τα περισσότερα εκστρέμ πηγαίνουν προς τα άκρα. Κάτι που συχαίνονται οι προπονητές. Όταν είσαι ενασμένος πρέπει να κάνεις διείσεις προς τα μέσα. Προς τα τώρα παίζοντας από τον Ατρόμητο γιατί... ποιοι φύγανε. Εμείς έχουμε πολλές ανακατατάξεις. Καταρχήν έφυγε η σεντερφοράρα μας. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Κουλούρης, έτσι. Ο Κουλουέ, πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Δεν έχουμε βγάλει ποτέ πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, το ξέρετε, έτσι. Πρώτη φορά ο Ατρόμητος βγάζει πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ναι, με παίκτη του ΠΑΟΚ όμως, έτσι. Εντάξει, δανεικός, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Σωστό, είναι Ατρόμητος βγήκε. Δεν είπα κάτι που δεν ισχύει. Όχι, ο πρώτο σκόρερ είναι παίκτη του. Έπαιξε τον Ατρόμητο, αλλά ανήκει στον ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν παίκτη του Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο βγήκε. Μαζί σου. Μαζί σου. Δυστυχώς έφυγε ο Κάναντι, αλλά ευτυχώς πήραμε καλό προπονητή πάλι. Παιδιά, να πω κάτι για τον τελικό του Champions League. Δεν σας άκουσα για το πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής το πρώτο λεπτό. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας? Η σφαγή της Τότενα. Πάρα πολύ αυστηρό και σε τέτοιο μάτς δεν το δίνεις το πέναλτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί η παρέμβαση που έκανα ήταν αυτή αρχικά. Δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο δεδικασμένο αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Ότι ο διαιτητής όποτε θέλει πηγαίνει στο ΒΑΡ. Ναι, αυτό, αυτό πραγματικά είναι αυτό που λες. Αυτό είναι πραγματικά ωραίο. Εγώ περίμενα ναι. 100% να πάει στο ΒΑΡ να το ξαναδεί. Και άλλο, αν να το δώσει να, έτσι. Να σου πω κάτι. Θέλουμε να μάθουμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο που ρωτάς. Θέλουμε να μάθουμε αν το ΒΑΡ του είπε κάτι και αυτός είπε όχι. Δηλαδή, μπορεί να του είπε το ΒΑΡ. Ναι, να ξέρουμε πώς γίνεται δηλαδή το αλυσβερίσι. Του είπε το ΒΑΡ κάτι και είπε αυτός όχι παίρνω την ευθύνη ή το ΒΑΡ δεν του είπε τίποτα. Πες, και αυτό είναι άλλη ερώτηση. Το ΒΑΡ καταρχήν δεν μιλάει. Υπάρχουν κάποιοι τρεις από πάνω οι οποίοι είναι διαιτητές. Ναι, αυτό λέω. Κάμερα, και τέτοιοι, ναι, το ΒΑΡ, εννοώ αυτοί που ήταν στο ΒΑΡ. Τι να μιλάει το ΒΑΡ. Αυτοί που ήταν στο ΒΑΡ. Ο διαιτητής είναι ο άρχοντας του αγώνα. Συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω και τους δύο. Μόλις τώρα διαβάζω ότι υπάρχει παραδοχή από την πλευρά του Γιώργου Σαββίδη. Πως έκλεισε ο 24χρονος Χαφ Ισμαήλ Σίλβα, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Έρχεται από την Κρόσνη με μεταγραφή. Αυτό παραδέχτηκε μέσω πλήρης σαφώς σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης ο Γιώργος Σαββίδης. Είναι παιχταράς, θα το δεις και θα σου αρέσει. Απάντησε σε ένα φίλο του ΠΑΟΚ που το ρώτησε σχετικά με αυτό στο Instagram, να πούμε έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε. Μόλις τώρα βγήκε η είδηση. Ναι. Λέγαμε για το ΒΑΡ λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ολιβέιρα. Αν ισχύει έτσι. Έλα Γιάννη. Λοιπόν, ο διαιτητής είναι ο άρχοντας του αγώνα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτός παίρνει όλες τις αποφάσεις. Ο ίδιος λοιπόν θα μπορούσε να πάει μόνος του στο ΒΑΡ. Είτε από πάνω να του λένε ότι ναι είναι πέναλτι και οι τρεις. Αυτός μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία και να πει θέλω να το δω και εγώ γιατί εγώ παίρνω την απόφαση. Παιδιά, το πέναλτι είναι η σχάτη των ποινών στο ποδόσφαιρο. Είναι σαν αυτό που λέμε στην κανονική ζωή, ισόβια. Άρα λοιπόν πρέπει να είσαι 100% σίγουρο για να το δώσει. Και πόσο μάλλον σε ένα τελικό του Champions League. Και πόσο μάλλον στα πρώτα δευτερόλεπτα. Είναι ψυχολόγητη ενέργεια του διαιτητή. Του να μην πάει να δει έστω μία φορά, αφού ήταν τόσο σίγουρο ότι το είδε, ναι, να σωστά. Πάει να δει έστω μία φορά το βίντεο. Να το τσεκάρει 100%. Όχι, ναι, όχι έτσι. Να το τσεκάρει. Ναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και ο παδό τη Λίβερπουλ άνθρωπο, δεν είναι κακό. Πάνε και λιβερπουλάκια. Τι εθνικότητα είναι κατά τη κόμινα, τι είναι αυτό. Σλοβέκο νομίζω. Σλοβάκο. Σλοβάκο ή Σλοβαίνο. Σλοβαίνο. Εντάξει. Δεν το ξέραμε αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι, ούτε και εγώ είμαι πολύ σίγουρο για την εθνικότητά του. Είναι καλό διαιτητή σε γενικέ γραμμέ. Ρε φίλε, όπω λε και 100%. Άκουσε με λίγο. Τώρα το είπε μόνο 100% να είσαι σίγουρο, πήγαινε στο ΒΑΡ και δε το τσεκαρέτο για 101% σίγουρο. Εντάξει. Ναι, γιατί η φάση είναι περίεργη πράγμα. Εντάξει τώρα. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο σώμα του, στο χέρι του. Εγώ προσωπικά ο Γιάννης δεν θα το δίνω ποτέ αυτό το πράγμα.
Ποτέ. Δεν θα το έδινε, γιατί καταρχήν και η φάση δεν μυρίζει γκολ. Ναι, όντως. Η φάση δηλαδή γίνεται μια σέντρα προς τα δεν έξω. Το δίνεις αυτό το πέναλτι, ρε φίλε, σε τελικό Champions League στο λεπτό αυτό. Δεν το δίνεις. Δεν νομίζω να δίνεται. Δεν νομίζω να δίνεται. Τουλάχιστον, τουλάχιστον πας και το βλέπεις να έχεις προσωπική γνώμη στο VAR. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό σας είπα ότι δημιουργεί ένα πολύ άσχημο διδικασμένο για τους διαιτητές. Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο, λέμε, αν έρθει και VAR στην Ελλάδα, γιατί να δίνει ένα πέναλτι. Μην γελάτε καθόλου. Γιατί να δίνει ένα πέναλτι. Και να μην πηγαίνει να το βλέπει στο VAR με δική του απόφαση και να λέει: εγώ είμαι 100% σίγουρο. Τότε δεν χρειάζεται το VAR. Άμα είναι έτσι, να μην το βάλουμε καν, ας πούμε. Τι το βάζουμε, Δυστυχώς, γίνεται και κακή χρήση του VAR πολλές φορές. Αν και μέχρι τώρα. Αυτό, άκουσα, αυτό είναι άλλο τώρα που λες. Να πάει στο VAR ακόμη και αν είναι αυτή η φάση. Και ενώ όλοι βλέπουμε ότι δεν είναι. Αυτός να πει είναι, αυτό είναι άλλο. Αλλά πήγαινε. Πήγαινε δέστο. Λοιπόν, πήγαινε δέστο. Μετά έχουμε να κάνουμε με έναν διαιτητή που λέμε είναι κακός διαιτητής παρόλο που είδε και το VAR, το βοηθητικό όργανο. Άλλο αυτό, άμα είναι να μην πηγαίνει, τι να το βάλουμε, ρε παιδιά, άμα είναι να μην πηγαίνει, ξυλώστε τον. Γι' αυτό είναι, για να βοηθάει το διαιτητή το VAR. Γι' αυτό με έκανε τόσο άσχημη εντύπωση σε ένα τόσο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έτσι, νομίζω έτσι. Το μεγαλύτερο παιχνίδι της Ευρώπης. Ο παδός της Λίβερπουλ ήταν, άντε, ο παδός της Λίβερπουλ ήταν ο καημένος. Ο παδός της Λίβερπουλ ήταν. Είχε να δει τίτλο πολλά χρόνια, άντε. Μας έχουν πρίξει τρεις μέρες, μας έχουν πρίξει. Πουλ, πουλ, πουλ και πουλ, πουλ, πουλ. Πάντως ποιοτικά το μάτι δεν ήταν πολύ καλό. Όντως δεν ήταν καλό. Νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, άσχημα βοήθησε βέβαια, στο γρήγορο γκολ. Το γρήγορο γκολ, συμφωνώ μαζί σου. Και η Λίβερπουλ δηλαδή καλύφθηκε πίσω από τον κολονό. Η Λίβερπουλ είναι καλύτερη ομάδα έτσι κι αλλιώς. Και εφησύχασε με αυτόν τον γκολ. Ένα μηδέν σου λέει θα παίξω και πίσω και στους χώρους μπροστά. Εκεί που περιμέναμε ένα παιχνίδι λίγο ροντέο, λίγο πάνω κάτω η μπάλα με πολλές φάσεις και τέτοια, δεν είδαμε τίποτα. Έγινε στο τελευταίο 20 λεπτό, έγινε αυτό που λες. Στο τελευταίο 20 λεπτό όχι νομίζω. Τόσο πολύ ροντέο. Εντάξει, τέταρτο με 20 λεπτό έγινε, ψηλό έγινε. Εντάξει, γίνει και τελικό Champions League και μην τρελαθούμε κιόλα. Μην περιμένουμε τρελά πράγματα. Ναι, κλείσε με αυτό όμως, Γιάννη, κλείσε με αυτό. Για τους μεγάλους προφέσορες, τους προπονητές που έχετε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Που όλο μας λένε ότι όταν κερδίζεις 1-0 θα πρέπει να βάζεις τρίτο στόπερ. Αυτά που λένε και λέει και ένας προφέσορ στην Αθήνα τα λέει αυτά, έτσι. Αυτός που είναι στη Θεσσαλονίκη από αυτόν τα ακούει. Από αυτόν τα ακούει, το ξέρω, ναι. Αυτή την ίδια μπουρδα λέει. Μπράβο. Λόπ, λοιπόν, σας πληροφορώ λοιπόν ότι έβγαλε το Φιρμίνιο και έβαλε τον Οριγκή, ο οποίος παίζουν παρόμοια θέση, μπροστά. Μπροστά, center forward. Έβγαλε ένα αμυντικό χαφ και έβαλε ένα αμυντικό χαφ, τον Μίλνερ. Ναι. Και παρότι έχει, την παρότι έχει επιλογές η Λίβερπουλ και στον πάγκο. Εντάξει, παρότι έχει επιλογές. Θέλω να πω ότι είναι δωρεάν το μάθημα. Ο προπονητής το πρώτο πράγμα που κοιτάει να κάνει είναι να μην δώσει χώρο στον αντίπαλο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έχει κατοχή. Βάζοντας τρίτο στόπερ σημαίνει ότι αφαιρείς κάποιον από το κέντρο σου. Άρα χάνεις το κέντρο σου, χάνεις μέτρα. Να σε καλά, φίλε μου. Είσαι και δικός μας άνθρωπος πλέον. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Αν περίμενε ο επόμενος. Ναι, αλλιώς θα πάμε και έτσι, γιατί δεν κάνουμε και το δύο λεπτά. Καλησπέρα. Καλώς το. Πού να μην έλεγα ότι πέρα από κινητό. Αύριο θα μιλούσε. Εντάξει, πλέον, λοιπόν, πλέον και τα κινητά με τα τέτοια εντάξει ναι, δεν είναι. Και με τα, ποιος, με τα πακέτα. Πριν πω ποιος είμαι, ναι. Να πω κάτι στον Τρέγια. Τρέγια, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά φίλε. Γνωστή φωνή είναι αυτή τώρα χωρίς. Όσο ξέρω εγώ από διάστημα, άλλος τόσο ξέρει και ο Γιώργος Σαββίδης από μπάλα που είπε στον άλλον ότι είναι παιχταράς το δεις. Πρώτο. Δεύτερο. Πιο πολλά από σένα ξέρει σίγουρα. Ο Σαββίδης. Ναι. Όταν λέει να την ξέρει θα με κόψει το αέρα, δεν μπορώ να το πω. Πιο πολλά ξέρει από σένα σίγουρα. Γιατί... Και όσο και ποιος είδε κάνει παρέα με τον Γιανακόπουλο το γιο του. Τι να ξέρει ο Σαββίδης από μπάλα τόσο. Τέλος πάντων. Ναι. Δεύτερον. Πες ότι φεύγει άλλο Ολυμπιός ελεύθερος. Πού μπορεί να παίξει, σε ποια ομάδα από τις 5 πρώτες μπορεί να παίξει σε δεκάδα. Ολυμπιός. Ναι, για πες μου. Στον Ολυμπιακό άνετα παίζει. Τι λέτε φίλε, καλά, και εσύ μου φαίνεται από μπάλα. Πού είναι που σου λέω κάνει τα από μπάλα, φίλε, εγώ ξέρω μια χαρά. Μην πατάει την μπάλα και πέφτει με του αματέρα και την μπάλα έξω. Μα αυτό κάνει. Μιλά καταρχήν για τον ταμπλούχο Ελλάδο. Α τον ταμπλούχο, ταμπλούχο ναι. Άκου, άκου, λέει, αλλά, άκου να μαθαίνεις, λέω, γιατί, μου άκου να μα γιατί έχει μεσάνυχτα από μπάλα. Αυτό εδώ που λες εσύ ότι δεν μπορεί να σταθεί σε καμία άλλη ομάδα. Πήρε τον double αίτητος σε Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη σε 54 πρωταθλήματα. Δεν το πήρε αυτό, μπερδεύεσαι. Λάθος κάνεις. Η ομάδα που έπαιζε. Γιατί δεν έπαιξε. Γιατί ο Μαλεζάς δεν έπαιξε. Αυτό το 70. Άκου λίγο. Άκου να σου πω για να καταλάβεις. 70-75% στα μάτια πρωταθλήματος ο Λιμιός έπαιξε δεκαδάτος. Τι άλλο δεν σου πω.
παίζουμε ένα μάτς του Λιμιού που ξεχώρισες. Ένα θα μου πεις. Δεν το θέλω ρε φίλε να το ξεχωρίσω. Δεν ξέρεις, το Λιμιό, δεν υπάρχει, το Λιμιό δεν τον έχω για στάρ εγώ στο όμπο. Τι τον έχεις, για μαριονέτα και μέσα τον έχεις. Τον έχω για να είναι μέρος της ομάδος, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν βασίστηκε φέτος ατομικά. Βασίστηκε συνολικά και πέτυχε ό,τι πέτυχε. Και ξέρεις τι πέτυχε, για να σου το επιθυμίσω, η ομάδα που παίζει ο Λιμιός. Πέτυχε το ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωραία, αν δεν είσαι ενημερωμένος. Ακούγεσαι, είναι... συνέχισε εσύ. Ακούγεσαι, αγοράκι μου καλό. Έλα, προχώρα. Πάμε παρακάτω. Πάντως... λοιπόν, προχωράω. Εσύ που ξέρεις από μπάλα γιατί. Πάμε παρακάτω. Θα σου πω, Τρέγια, πάω σε ένα. Έλα, πάμε. Καταρχήν απορώ πόσο... Δεν μας είπες ποιος είσαι όμως. Θα σε πω μετά. Πόσοι πρόεδροι ψηφίσανε αυτό το... Τα play-off αυτά το... Ναι, αυτό είναι μεγάλο. Να μην πω τι. Όλοι το ψηφίσαν, είπαν σύσσωμοι. Δηλαδή, εγώ να βγω του χρόνου, τρεγιά, να βγω εγώ του χρόνου πρώτος ή δεύτερος και να παίξω play-off. Σε αυτό είμαι μαζί σου, είναι βλακεία. Λοιπόν. Είναι βλακεία. Και λέω ποιος είμαι, είμαι ο Εύρης, καλά είστε. Γεια σου, Εύρη. Κατάλαβα η φωνή γνωστή, δε εσύ. Του κατάλαβα, αυτό είπα. Λοιπόν, πάντως ένα είναι σίγουρο, ότι στην πόλη, λόγω του δημάρχου, βγήκε νέος δήμαρχος, καλά έκανε, εγώ δεν με νοιάζει κιόλας. Πιστεύω ότι αυτά τα πάρτι, πώς λένε, τα τετραήμερα που κάνουν τα gay party θα γίνουν οχταήμερα. Κοίταξε τώρα με τον προηγούμενο. Κοίτα, να το δούμε όμως αυτό που λες. Γιατί με τον προηγούμενο. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Να μιλάει και ίδιο. Με τον προηγούμενο τον είδαμε ότι πήγαινε στα gay pride, αλλά δεν πήγαινε σε εθνικές παρελάσεις που κάνανε τα παιδάκια. Ναι, σωστό. Όντως, έχεις δίκιο. Αυτό το είδαμε 8 χρόνια. Κάτσε να δούμε και αυτό τώρα. Εχθές που έστειλα ένα μήνυμα στον Ζάχο, ισχύει, θα έχει θέμα το να περάσει κάποιο... Ναι, αυτό για το διοικητικό συμβούλιο, λες. Ναι, θα έχει πρόβλημα, γιατί κάποιοι σύμβουλοι... Θα πρέπει να βρει συμμαχίες, αυτό είναι δεδομένο. Καταλάβαινε και μπορώ να αναλογική, ρε φίλε. Θα είναι δύσκολο. Όχι μόνο αυτός, το είπαμε ότι θα έχουν θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Όποιος και να βγαίνει. Ναι, όποιος να βγαίνει, θα έχουν θέμα πρόβλημα. Αυτό έχει βάση που λες, σίγουρα, αλλά αυτοί που ψήφισαν στο δεύτερο γύρο και είναι σύμμαχοι με τον κύριο Ζέρβα, πίστεψέ με ότι θα ψηφίσουν και στο ΔΣ έτσι. Να σου πω κάτι όμως, δεν ξέρεις γιατί, Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, ρε φίλε. Γιατί θα διοριστούν όλοι σε καλές θέσεις, ρε φίλε. Είναι απλά τα πράγματα. Θα βάλει αντιδημάρχος, ρε. Πώς δεν το καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Γιατί νομίζεις, έγινε και μετά. Γιατί έγινε δηλαδή, εσύ, ό,τι έγινε. Το καταλαβαίνεις. Και πήγαιναν όλοι εκεί πέρα. Θα για το τελικό Champions Link. Λοιπόν, πες μου λίγο. Το δεξί μπακ της Λίβερπουλ, άμα την αφήσει ελεύθερο, πού μπορεί να πάει. Ούτε ξέρω ποιος είναι, ποιος ξέρει ποιος είναι. Το δεξί μπακ της Λίβερπουλ. Ο αριστερός μου αρέσει. Δηλαδή... Το αριστερό, φίλε. Κοίτα, το αριστερό μπακ δεν θυμάμαι το όνομα του. Δηλαδή είδαμε το τελικό Champions League και στο τέλος αναρωτιόμουν την δεκάδα της Λίβερπουλ και... Ο Ρόμπερτσον, στον Πλατανιά παίζει άνετα. Μην τα ζυγιάς, θα μας κυνηγάει. Θα έπαιρνε και την πρόκληση στην πρώτη. Εγώ μεγάλωσα με Λίβερπουλ, αλλά αυτή με Λίβερπουλ δεν με... Καλή ομάδα, το μην λέμε ό,τι θέλουμε. Καλή είναι στην Ζάχνο, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τη γουστάρω, αλλά φέτος είχε την καλύτερη ομάδα η Λίβερπουλ. Πώς ήταν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ποιος ήταν καλύτερος από τη Λίβερπουλ φέτος. Πάντως το τελικό Champions League, παιδιά, ήταν πολύ. Έβαλε τον κόρη και κάτσε σαν να... Το Άρης Πάοκ στο Χαριλάου. Ήταν κλάις ανώτερο. Ήταν περισσότερες φάσεις, εντάξει. Ναι. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός 4-1, ξέρω εγώ, στο Καρεσκάκη κέρδισε 0-1, ήταν πολύ καλύτερο το μάτς. Εντάξει, εμείς περιμένουμε και από τελικό Champions League εσύ που παίζουν τόσα πολλά κυκόπελ της χρονιάς, περιμένουμε και θέμα. Αυτό που σου είπα τώρα το μάτς, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που έπρεπε να λέξει 4-1, ήταν καθαρά επαγγελματική νίκη. ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να κάνει και τέτοιες νίκες. Έλα, Εύρη, κλείσον. Κλείσον, άντε. Κάτσε σου πω κι άλλο. Κλείσον, θα μας κάνει όλη τη χρονιά μία-μία, θα μας κάνει flashback, άσονα. Καλά μας έπρεξε όλο και τη χρονιά. Πάμε, διαβάσουμε, ωραίος. Άντε, πάμε, πες τα. Ακούμε και πιο τακτικά τον Εύρη, έτσι. Πορκίτοψη του πολίου, κύριε Τρίγια. Ακόμη πάμε. Δεν πειράζει, θα πάμε. Βέβαια οι διαφημιστές μας βάζουν χέρι στο τσάτ για άλλα πράγματα. Εμείς δεν μιλήσαμε. Θα περάσουμε στην αντεπίδεση Γιάννη και Σάκη και Νίκο και θα σας εξηγήσω το όνειρο εγώ.
Αυθεντικές και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Εγώ δεν άνοιξα ακόμα το στόμα μου. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το πορκί το κύριε Τρέγια. Του σκίσω καβαδιά. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτοπουλάκι. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλάψεις μένουν με πολλές επιλογές για νοστές άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone, από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλλοντας παίρνετε έκπτωση 10%. Είναι λίγες φορές που λέει αλήθεια ο Ζάκος, αλλά ναι, αυτό που ακούσατε έτσι για μισό λεπτό είναι η πραγματική αλήθεια για το πουρκίτο. Είναι ένα φανταστικό κατάστημα φαστουντάδικο. Έχουμε δοκιμάσει καταρχήν και ξέρουμε. Που το έχουμε πραγματικά δοκιμάσει προσωπικά εδώ άπειρες φορές με τον Ζάχο και γλύφουμε πραγματικά τα δάχτυλά μας. Τα δαχτυλικά μας αποτυπώματα. Μοναδικές γεύσεις από το πουρκίτο και σας συνιστούμε να τηλεφωνήσετε ακόμη και τώρα στο 2310-520-555 να δοκιμάσετε τις μοναδικές φανταστικές γεύσεις. Άλλωστε είναι και στο κέντρο της πόλης. Εδώ τι είναι, δύο λεπτά είναι από εδώ. Διοικητηρίου είπαμε 52, ορμάτε. Μάζδα Αμανατίδης. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Να ευχαριστήσουμε φυσικά γιατί είναι χορηγός επικοινωνίας για άλλη μια βραδιά. Επικοινωνίας, είπα καλά, έπας. Βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Με σέρβις, ανταλλακτικά, βανοποιείο, βαφείο, ηλεκτρονικό έλεγχο, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX, κύριε Τρέγια. Αυτά τα ξέρεις καλύτερα από μένα, από την αλήθεια, έτσι. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Επαναλαμβάνω, 2310-924-931. Έτσι και να μας πούνε, να μας ενημερώσουν αν δέχονται και σέρβις στη Mazda για άλλα αυτοκίνητα, για άλλες μάρκες. Αυτό είναι καλή, καλή. Ναι ρε φίλε, να δοκιμάσουμε και εμείς, γιατί όχι, να πάμε και εμείς. Εμείς δεν έχουμε Mazda βέβαια, αλλά μπορεί, μιας και είμαστε και φίλοι πλέον εδώ με τα παιδιά. Έτσι, από τον κύριο Αμανατίδη, γιατί όχι να πάμε να δοκιμάσουμε και εμείς. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν και το κομμωτήριο Ανανέωση και υποκουρεύεσε μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά άκουσες. Ανδρικό, γυναικείο, παιδικό κούρεμα. Από τη φίλη μας την Πόπη, με τα χρυσά της τα χεράκια που σας κάνει κουκλάκια, μόνο με 5 ευρώ. Πού? Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 225. Στο γεφυράκι του Μετέωρου δίπλα, κομμωτήριο Ανανέωση 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. Σημειώστε το. 2310-616-999 με 5 ευρουλάκια πηγαίνετε και γίνεστε παιδαράδες και κουκλάρες. Ανανεωθείτε λοιπόν οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν και το πρατήριο υγρό καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του ΙΣΑΚ. Τεχνική δίαινα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει. Προσέξτε. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πας δηλαδή και βάζεις ό,τι καύσιμο έχει το αυτοκίνητό σου, είναι ενισχυμένο στην τιμή του απλού. Πού το βρίσκουμε αυτό? Μόνο στην Ανδρέα Παπανδρέου 225, στην Νεάπολη, στο γεφυράκι του Μετέωρων, δίπλα το κομμωτήριο Ανανέωση, το πρατήριο υγρό καυσίμων του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Επίσης, μπορείτε να πηγαίνετε για να αλλάξετε τα λάδια του οχήματός σας με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων σε ό,τι ζητήσετε. 2310-611-256 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρό καυσίμων του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην ιστορική και μοναδική και μια Νεάπολη. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση άλλη μια φορά για τη συγκεκριμένη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Επαναλαμβάνω για από εδώ και πέρα και για όλο το καλοκαίρι 8 ως 10 κάθε μέρα, καθημερινά 8 έως τις 10, το δύο ώρα αυτό θα μας ακούτε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, όπως ευχαριστούμε και τον Βασίλη Καβαδία για την συμμετοχή του στην εκπομπή για άλλη μια φορά. Ακολουθούν τα παλικάρια με την εκπομπή Μπάλαντερ. Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Λίγο αργότερα στις 12 η εκπομπή Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα και την παρέα του. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγκα, Ζάχο Ντρούλη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.